για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φυσκοροπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίδες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπρακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα ενεγόρια, να περάσουμε την παραγκότα από δύο της μελαχωρίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα. Έχω δημητρικιώσει κυρίες και κύριοι το αραρά της χοληψίας πίσω από την κοσόλα και σήμερα το βουνό να καλύψει με το στεναρό του βλέμμα όλη την παρτίδα μας, να κάνει ένα σούξου μούξου το νατάλο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Ημέρα ανεκδότου σήμερα. Μια και είναι τζούφια, μια και μεταγραφή ακόμα δεν έχει σκάσει τον ορίζοντα, παρότι ακούγονται διάφορες φήμες, ακούγονται διάφορα ονόματα για τον Εμμανουέλ Σετσίνη, τον Αργεντινό Χαφ. Φήμες για το αριστερό μπακ που έκλεισε, 31χρονος, okay. Φήμες για τον επιθετικό, φήμες όλα είναι φήμες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και επειδή σήμερα η μέρα έξω είναι αβαβάου παπαπάου και θυμίζει επιστροφή από τις διακοπές, θυμίζει πρώτες μέρες σχολείου, φθινόπωρο, Σεπτέμβρη, ψυχοπλάκωμα, τα λεφτά έχουν τελειώσει, διακοπή ρεύματος, βροχές, αναμπουμπούλα, ανεμοβρόχια, κατάθλιψη, καριωτάκης, άνοιξε πέτρα για να μπω, μια μελαγχολία. Άρα, σκοτάδια. Γι' αυτό εμείς λοιπόν κόντρα σήμερα θα πάμε να κάνουμε ημέρα ανεκδότου. Θα πούμε τα ανεκδοτάκια μας, όχι ότι απαγορεύεται να πείτε κάτι άλλο, μα θέλετε. Ανέκδοτο, ας πούμε. Μπορεί να πει ο άλλος ότι είναι η τοποθέτηση του Μπραουδάκη στη θέση του γραφείου τύπου του Αυγενάκη, του καινούργιου υπουργού. Το δίκανο. Έτσι. Ο Μπραουδάκης, ο οποίος είναι αυτός που έσπευσε πρώτος τη συγκεκριμένη φωτογραφία του Ιβάν με το πιστόλι στην ζώνη, να τη δημοσιεύσει, αυτά κτλ. Με αντιπαοκτσίδι κομμένος πάρα πολύ στα άρθρα του και αν δεν κάνω λάθος ο συγκεκριμένος κύριος δούλευε στο 10.gr ιδιοκτησίας, λένε, δεν είμαι εκεί μπροστά για να το δω, λένε Μαρινάκη. Ωραία! Λοιπόν, αφήστε, άμα πιάσουμε αυτά θα χαλάσουμε τη διάθεσή μας και το κέφι μας πρωί πρωί. Θα πάμε λοιπόν με ανέκδοτο σήμερα, το κορυφαίο ανέκδοτο, είτε μέσα από μηνύματα στην SMS-χέρα μας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, είτε μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Θα βάλουμε σε κλήρωση για ένα υπέροχο τριήμερο, για ένα καταπληκτικό τριήμερο, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι, Αριδέας, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, πετρόκτη στο μέσα ατμοσφαιρικό, με τα προβολάκια του, με τα έτσι του, με τα τζάκια του, με τη τζακούζι του, με τα σούξου μούξου, να πούμε τους ατμούς του, για να πάτε να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Μεγάλη, μεγάλη ανακάλυψη, φίλε. Μεγάλη ανακάλυψη. Πάω σούπερ μάρκετ εκεί στην Τούμπα, κοντά στο σπίτι, και μου λέει υπάλληλος Κωστή, λέει γεια σου, ακούμε αυτά, χαίρομαι και ο γιος μου και ο άνθρωπος μου. Να σε ρωτήσω κάτι, λέει, τι είναι το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Βάλ το εσύ όπου νομίζεις. Ξέρεις, λέει, ότι το χρησιμοποιώ. Με κάλεσε μέσα, λέει, για απογραφή ο διευθυντής και μου λέει πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί έχουμε, λέει, άριστη σχέση, πώς τα βλέπεις. Πώς θα τα δω, κύριε διευθυντά, είμαστε λίγο σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Άλλο, εντάξει. Που έκανε τέτοια απογραφή, είσαι μια χαρά, λέω. Λεοντάρι! Λεοντάρι! Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε! Κοπιάστε στη ζουμπουσοπαρέα, εδώ είμαστε όπου και να βρίσκεστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Καλωσορίζουμε τα αγνά και γνήσια τέκνα του ζουμουσού που ήρθαν από τα εξωτερικά. Το Χρήστο τον Τζίκο, το Γιάννη από τη Στοκχόλμη, το Ανόβερο που ήρθε εδώ. Όλους εσάς που έρχεστε και θα έρθετε και θα έρχεστε μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Να περάσετε λίγες μέρες, να ξεχάσετε, να αφήσετε πίσω σας την ξενιδιά και να απολαύσετε υπέροχες στιγμές στον πιο ωραίο τόπο του πλανήτη. Έχω διάφορα ετοιμάσει ανεκδοτάκια και δικά μου που είναι αγαπημένα και μου τα ζητάτε πολύ καιρό και θα τα πούμε σήμερα. Να πούμε μπαμ μπαμ χορηγούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή και το ραδιόφωνο εδώ και πολλά χρόνια. Φυσικά δεν ξεχνάτε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με LG V Plus τεχνολογία. Χαίρεσαι, πας και αγοράζεις φρούτα και λαχανικά και κρέατα μόνο και μόνο για να τα βάλεις στο συγκεκριμένο ψυγείο καταψύκτη και τα παγωτά και όλα, φίλε. Χαμός. Χαμός. Η δική μου πρόταση, βάλτε το μέσα στο σαλόνι. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι και τόσο όμορφα εξωτερικά, να πούμε, που είναι, δεν είναι κρίμα να τα καταχωνιάζεις στην κουζίνα.
Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, τα πιο φρέσκα και υπέροχα και πεντακάθαρα και πεντανόστιμα και λαχταριστά θαλασσινά να στρέχουν τα σαλάτια και καλαμαράκια και μύδια και χταποδάκια και σουξουμούξου και τον ατάλο, τα βρίσκεται στο Αιγαίον. Διοικητήριο 214.000, ωραίο κάστρο 695666. Η οικογένεια Ιωνίδη έχει φτιάξει δύο στολίδια, δύο πανέμορφα μαγαζιά και την Κυριακή ανοιχτά. Θα τα καθαρίσουν από λέπια από εντός και έρχονται έτοιμα στο σπίτι, ούτε τσίκνες, ούτε τηγανίσματα, ούτε μυρωδιές, ούτε βρώμα, ούτε τίποτα. Όλα υπέροχα. Και βέβαια, Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, κορυφαίος και στο παγωτό του, με γεύσεις που κανένας άλλος δεν τις έχει. Έχει την πατέντα, έχει την αποκλειστικότητα, έχει το franchise. Αλλά και υπέροχες τουρτάρες και ψωμάρες και κεράσματα και το πρωί το καφεδάκι σας και ό,τι κάνετε. Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Ξεκίνησαν οι εγγραφές. Ενημερωθείτε σε αυτό το νούμερο που σας λέω. Στο 475-900, ειδικά αν τα παιδάκια σας είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. Να μπουν στα προπαρασκευαστικά τμήματα, να δώσουν εξετάσεις για να περάσουν στο γυμνάσιο σε ένα ή σε δύο χρόνια και να είναι στο καλύτερο σχολείο. Σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Ευρώπης, με προοπτική για να σπουδάσουν αυτό που θέλουν, είτε δίνοντας πανελλαδικές στο τέλος, είτε φεύγοντας με το αμπιτούα για να πάνε να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αγγλία και στην Αμερική και όπου επιθυμούν και όπου γουστάρουν. 475-900. Ενημερωθείτε. Ημέρα ανεκδότου λοιπόν σήμερα, να το πάμε λίγο κόντρα έτσι, γιατί σας το έχω τάξει και γιατί βλέπω πόσο πολύ θέλετε και γουστάρετε και σας αρέσει αυτό. Είπαμε θα κάνουμε και μονοθεματικές εκπομπές όταν υπάρχει τζούφια επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα, εντάξει, okay, δεν έχει κάτι συγκλονιστικό, εννοώ στα του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεγάλη γκάμα ανεκδότων. Εμένα είναι 3-4 τα κορυφαία, τα αγαπημένα και τα ξέρετε, μου τα ζητάτε που και που. Τα έχουμε ξαναπεί γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση στο ανέκδοτο πλέον, πάρα πολύ δύσκολα, πέρα από τις ατάκες στο Facebook. Υπάρχουν τα αγαπημένα, τα πολύ αγαπημένα. Το ένα που μου αρέσει εμένα και το λέω κάθε φορά, το πιο σουρεάλ απ' όλα, είναι με το παγωτό πεπόνι. Είναι ο μικρός, είναι ο πιτσιρικάς, ο οποίος εμφανίζεται στο περίπτερο. Μία η ώρα είναι ο περιπτεράς, ζέστη Χρήστο, ντάλα ήλιος, πετσέτα, αυτά κάτι ανεμιστηράκια του μπιμπιπ, δεν είναι πολύ δύσκολα. Εμφανίζεται ο μικρός. Γεια σου. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Παγωτό πεπόνι έχει, ναι. Όχι φίλε, λέει. Όχι μικρέ παιδί μου, λέει, δεν έχουμε παγωτό πεπόνι. Έχουμε παγωτό κεράσι, έχουμε παγωτό μήλο, παγωτό κιδόνι, έχουμε παγωτό φράουλα, παγωτό φιστίκι, παγωτό τα πάντα, σοκολάτα, βανίλια, τα πάντα όλα. Έχουμε τα πάντα, αλλά δεν έχουμε παγωτό πεπόνι. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Και φεύγει. Λίγο γκιονάκι ο μικρός. Λίγο σκαραβαίος από το Λαζόπουλο, αλλά κάτι πρέπει να πούμε. Την άλλη μέρα, μία η ώρα, ντάν, ξανά. Γεια σας! Γεια σου! Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις. Συγγνώμη, παγωτό πεπόνι έχει, ναι. Αλλά λέ, χθες δεν είπαμε, λέω, δεν έχουμε παγωτό πεπόνι. Α, εντάξει, ολισμόνισα. Οκ. Έγινε, δεν τρέχει τίποτα, λέει, οκ. Άντε στην ευχή του Θεού. Φεύγει. Την άλλη μέρα, ζέστη, ντάλα, ήλιος, αυτός ψήνεται μέσα στο περίπτερο, δεν και δικό του είναι υπάλληλος, αυτά έχει λιώσει το κορμί του. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί που λέει και η Φουρέρα. Εμφανίζει το μικρός από μακριά, λέει, όχι, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Σκάει μύτη ο μικρός, γεια σας. Έλα ρε, του λέει, τι έγινε, μην μου πεις, μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Κάτι ρε, κάτι, για κάτι. Παγωτό πεπόνι έχετε! Έτσι ο γκλάνι, λέει, δεν σου πάλε τρεις μέρες τώρα με παιδεύεις, δεν έχω, λέει. Φύγε από εδώ, ρε! Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, λέει, με ταλαιπωρείς, θα πούμε. Πάμε να βγάλουμε ένα παροκάμετο και να μας το βγάλεις από τη μύτη. Φύγε από εδώ! Τροπή σου, φύγε! Ελά, μη μάνα, φεύγω αφεντικό. Οκ. Φεύγει. Τέταρτη μέρα. Ξανά! Ο μικρός βλέπει που έρχεται από μακριά, έχει σαλτάρει, ο άλλος ήθελε να φάει την πετσέτα, ας πούμε, για να ανοίξει το περίπτωρο να βγει έξω, έχει σκάσει. Εμφανίζει το μικρός, πλησιάζει. Γεια σας! Λέει γέρα του, λέει, λέει, μη μου πεις, λέει, ότι έχω να κάνω μία ερώτηση, πολύ κομική και πολύ κρίσιμη. Λέει γέρα του, λέει, κολοπέδι, λέει, παγωτό πεπόνι έχετε. Φύγε από εδώ, ρε, του λέει, φύγε από εδώ, ντροπή σου, δεν τρέπεσε λίγο ούτω με τις κλωτσιές αυτά και τα λοιπά, του πετάει κάτι περιοδικά, να πούμε κάτι, τσίγκλες αυτά. Τρέ,
Βλέπετε σε φυγείο μικρό, δεν θα τολμήσει λέει, να ξαναρθεί. Λέει, αφού σήμερα λέει τον πήρα λέμε τη κλωτσιά, αποκλείεται. Την άλλη μέρα, μία η ώρα, ο άνθρωπο έχει αρχίσει, έχει τρέμουλο. Λέει, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Τον βλέπει, μπορεί να μακριά. Αποκλείεται λέει. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό. Δεν αποκλείεται, όχι πραγματικά. Με το που έρχεται, έλα, έλα ρε του λέει, τι θες πάλι ρε, τι θες από τη ζωή μου ρε, γιατί με βασανίζεις, τι θες. Μια ερώτηση να κάνω, μην κάνει, μια ερώτηση, απλά μια ερώτηση. Πρόσεξε του λέει, τι θα με ρωτήσει. Εντάξει, μια ερώτηση. Παγωτό πεπόνι έχετε. Φύγε από κλωτσιές, αυτά το που το βρίζει, το τρέχει τρελαθεί, δεν κοιμάται τα βράδια. Βλέπει παγωτό πεπόνι. Το βράδυ ο περιπτεράς έχει σαλτάρει. Δεν μπορεί. Η γυναίκα του μιλάει, είναι αφηρημένος, τι έπαθες αγάπη μου, τα παιδιά του, αυτά οι φίλοι του, ρε φίλε, τι παντού βλέπει ψυγεία με παγωτό πεπόνι. Τρελαίνεται. Σηκώνεται πρωί-πρωί, το προμηθευτεί. Έλα ρε Μίτσο, έλα. Ρε φίλε, παγωτό πεπόνι έχεις, λέει, έχω φυσικά, λέει. Άξου του λέει, θέλω να μου φέρεις ό,τι υπάρχει. Να μου φέρεις, λέει, παγωτό πεπόνι, λέει, πύραυλο, παγωτό ξυλάκι, παγωτό πεπόνι ξυλάκι, παγωτό πεπόνι τούρτα, παγωτό πεπόνι πύραυλο, οικογενειακό, σε κούπα, γκρίλο, σε κυπελάκι, σε χωνάκι, ό,τι, σε του, ό,τι υπάρχει, ρε παιδί μου, ό,τι παγωτό πεπόνι έχεις, λέει, φέρτο μου. Εντάξει, εντάξει. Έρχεται, ξεφορτώνει το φορτηγό, ξεφορτώνει μια παρτίδα, δεύτερη παρτίδα, γεμίσει όλο το ψυγείο, την κατάψυξη πίσω, αυτά ξανά και τη δεύτερη κατάψυξη. Περιμένει. Μία η ώρα τον βλέπει τον πιτσιρικά έρχεται. Έλα ρε πούστα. Έλα. Όχι, έλα. Το χαιρετάει από μακριά ο μικρός. Γεια. Έλα ρε ζωγλάνε. Όχι, έλα. Έλα που σε περίμενε. Έλα. Γεια. Για σένα πια. Λέγε ρε τσόκλα. Λέγε ρε κόλου. Λέγε. Όχι, ρώταμε. Ρώταμε αλιτάμπουρα. Ρώταμε. Παγωτό με μόνοι έχετε! Έχω ρε τσογλάνι, έχω. Έχω ρε! Και πύραυλο έχω παγωτό πεπόνι, και ξυλάκι έχω παγωτό πεπόνι, και τούρτα έχω παγωτό πεπόνι, και χωνάκι έχω, και κούπα έχω, και τούρτα παγωτό πεπόνι, και γκρίλο έχω, και τα πάντα έχω ρε του λέω, και σε καραμέλες μέχρι και τσίχλα παγωτό πεπόνι έχω! Συγγνώμη, το δοκίμασες? Το δοκίμασα. Μαλακία δεν είναι? Πιστεύω δεν υπάρχει πιο σουρεάλ. Και να ξέρετε έχω... Μ' άρεσε, το βρήκα αφιέστατο και μπράβο μου. Μπράβο μου. Έχω... Αυτή είναι η short version. Μπορώ να σπεδεύω κανένα μισάωρο. Δηλαδή να φάω όλη την πρώτη ώρα. Όλη την πρώτη ώρα. Αυτό είναι ένα από τα σουρεάλ. Μου το ζητάτε καιρό. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου, είναι η αλήθεια. Αν και ο Χρήστος ακόμα γελάει. Εμένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό με τον παπαγάλο. Που ο τύπος έχει βάσιμες. Προλαβαίνω να πω και ένα δεύτερο μέσα στο μισάωρο. Μετά θα αρχίσετε εσείς. Και αυτά που θα μου στέλνετε τα γραπτά θα τα διαβάσουμε. Είπαμε, θα βάλουμε κλήρωση σήμερα να στείλουμε ένα από εσάς με το τέρι του στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας για δύο διανυκτερεύσεις. Είναι ένας τύπος που έχει βάσιμες υποψίες ότι τον απατάει η γυναίκα του. Οι περισσότεροι πιθανόν να το ξέρετε τώρα, αλλά θα το ξαναπούμε. Και από εδώ από εκεί με detective δεν βγάζει άκρη. Ο detective τα παίρνει και από τον έναν, τα παίρνει και από τον άλλον. Τον πιάνει ο κολλητός του, λέει: Ελά εδώ, ρε, του λέει. Ελά εδώ. Είσαι πολύ πίσω. Λέει: Τι, ρε φίλε, λέει, η τελευταία λέξη μόδας είναι ο παπαγάλος που μιλάει. Θα τον βάλεις, λέει, μέσα στην κρεβατοκάμαρα όταν θα φύγεις ταξίδι. Και είσαι καλυμμένος. Με το που θα γυρίσεις θα στα πει όλο ο παπαγάλος. Άτε ρε μάλλον, δεν το είχα σκεφτεί. Λέει, τι, πού είσαι εσύ, πού ζεις. Απλά λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει τέτοιο κατάστημα. Θα πας λέει στην Αθήνα, στο Κολωνάκι έχει ανοίξει συγκεκριμένη παπαγκαλερή. Όπου εκεί θα βρεις αυτό που θέλεις. Θα πεις λέει ότι έρχεσαι από τον Ονούφριο. Πήγαινε λέει συστημένος. Πηγαίνει λοιπόν στο Κολωνάκι, εκεί ανάμεσα στις καφετέρες, να πούμε, και στα γκλαμωρά τα μαγαζιά, βλέπεις με μεγάλα φωτεινά γράμματα παπαγκαλερί. Εδώ ο βασιλιάς του παπαγκάλου. Πραγματικά μπαίνει μέσα. Χαίρετε. Λέει, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, τι μπορώ να κάνω για σας? Μου είπαν ότι έχετε παπαγάλους που μιλάνε. Α, όχι απλά παπαγάλους που μιλάνε. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι ο πυρήνας. Εδώ είναι πραγματικά ο ομφαλός αυτού που θέλετε. Έχουμε τους κορυφαίους παπαγάλους στην Ευρώπη. Βεβαίως, λέει, μπορώ να
Να δω. Βεβαίως, πάμε. Ανοίγει έναν διάδρομο, βελούδινο χαλί κάτω, αριστερά, δεξιά, χρυσά κλουβιά, αυτά και τα λοιπά. Μέσα με πισίνες, με κυλιόμενες σκάλες και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον πρώτο παπαγάλο, ένα σπάνιο πουλί, ένας μελοθείο, αυτά και τα λοιπά, με διάφορα χρώματα, πολύ ψηλωμένος. Αυτός εδώ είναι ο Jean-Pierre. Ο Jean-Pierre μιλάει 7 γλώσσες. Έχει γράψει 32 βιβλία, είναι προφέσορας. Όταν μπαίνει μέσα στο κηλικείο, σηκώνονται όλοι και του λένε «Καλημέρα κύριε καθηγητά». Έχει κάνει διατριβές και είναι προτινόμενος φέτος για Νόμπελ. Μάλιστα, λέει. Ελληνικά μιλάει. Βεβαίως μιλάει ελληνικά. Αλίμονο, σας είπα, μιλάει 7 γλώσσες. Πόσο κάνει ο συγκεκριμένος, επειδή είναι διακεκριμένος επιστήμων και με μεγάλη βιβλιογραφία και είναι και lector, κοστίζει 5.000 ευρώ. Συγγνώμη, λέει, δεν είναι το τόσο μεγάλο ποσό. Δεν μπορώ να διαθέσω. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Κράχ, τη βελούδινη την κουρτίνα, μέσα ένας ξάπλα σε μια... Να πούμε σε μια μπάρα σήκωνε βάρη ένας παπαγάλος. Εδώ είναι ο Λουίτζι, Ιταλός. 4 φορές Ολυμπιονίκης στους παπαγαλικούς αγώνες. Με μεγάλη βιβλιογραφία στον τομέα του αθλητισμού. 4 φορές... νικητής στους αγώνες τους Ιταλικούς, έχει 4 Ολυμπιακά ρεκόρ, έχει 4 Ευρωπαϊκά ρεκόρ, δεκαθλητής, τι να σας πω, λέει, πραγματικά ένα εξαιρετικό πουλί, μιλάει 3 γλώσσες, Ιταλικά, Γαλλικά και Ελληνικά. Αυτός, πόσο κοστίζει αυτός? Αυτός κοστίζει 2.000 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν έχω, λέει, τόσο μεγάλη ευκαιρία. Βεβαίως, πάμε πιο λίγο. Χρακ! Κάνει έτσι, εδώ λέει. Βλέπετε, αυτός είναι ο Μιγγέλ, είναι Ισπανός, μεγάλος εραστής. Έχει βγει star Ισπανία, αναπληρωματικός Mr. Universe παπαγάλων. Όπως βλέπετε, bodybuilder, τρομερό κορμί, με φωτογραφίες, φωτομοντέλο, αυτά κτλ. Περιζήτητος, μιλάει 2 γλώσσες, Ισπανικά και Ελληνικά. Αυτός λέει πόσο κάνει? Αυτός λέει κάνει 800 ευρώ. Λέει, κοιτάξτε, δεν έχω να διαθέσω, λέει, τόσα χρήματα. Πείτε μου τέλος πάντων, κύριε μου, γιατί ποσά μιλάμε? Έχω εκεί, λέει, ας πούμε, έχετε κάτι εκεί κοντά στο κατοστάρικο. Κατοστάρικο. Έπρεπε να το πείτε εκ της αρχής, κύριε, λέει. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Κατοστάρικο, τώρα μου βάζετε πολύ δύσκολα. Καταρχήν είναι προσβλητικό για το μαγαζί μας και για τη φήμη και για το πρεστής μας. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έρχεστε από τον Ονούφριο και είναι παλιός φίλος, έχω ένα τελευταίο πολύ, πολύ ταπεινό κομμάτι. Σας παρακαλώ να μην διαρρεύεις προς τα έξω. Θα πέσουμε πολλά επίπεδα. Ανοίγει κάτι κερκόπορτες, κατεβαίνουν κάτι υπόγεια, κάτι δάδες αριστερά-δεξιά, να πούμε, σε κάτι μπουντρούμια, κάτω λιμνάζοντα ύδατα αυτά, νερά, μούχλες, κάτι αρουραίοι αυτά, στο βάθος είναι ένα κελί, κάθε ένας παπαγάλος. Έλα ρε μεγάλε, λέει. Τι έγινε? Οπ! Άκουσε, του λέει. Αυτός εδώ κάνει 80 ευρώ. Αυτό λέει, δεν... Αυτό μιλάει. Φυσικά και μιλάω, ρε μαλάκα, φυσικά μιλάω! Λέει, περίμενε λίγο, λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Αυτός είναι, λέει, ο Μπάμπης εκτεί ποινή, λέει, έχει κάνει εμπόριο όπλων, μαστροπία, σωματεμπορία, 3 ληστείες, 3 απόπειρες φόνου. Λοιπόν, πουλούσε κάτι σπασμένες κάρτες για συνδρομητικά. Έχει, λυπάμαι που θα το πω, έχει και ένα πρόβλημα. Σε μια τρούμπα, λέει, σε ένα καυγά, του πυροβόλησαν το πόδι και έχει κοπεί το ένα πόδι, στηρίζεται, λέει, στο πουλί του. Δεν με πειράζει. Α, πρέπει να τα πεις όλα, πρέπει να τα πεις όλα! Εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, εδώ ο κύριος επιτέλους είναι η ελευθερία σου, λέει, εκτείς την ποινή σου και φεύγεις, λέει, σήμερα, το καταλαβαίνεις, σου βρήκαμε φοιτικό και εσύ γκρινιάζεις. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα! Λέει, και κάνει 80. Μιλάει, βέβαια, λέει, τον ακούσατε, κύριε μου. Λέει, μιλάει, κανονικά μιλάει. Απλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στηρίζεται, λέει, στο ένα του πόδι και στο τσουτσούνι του. Λέει, στο πόδι του και στο πουλί του. Δεν με πειράζει καθόλου. Τέλος πάντων, τον παίρνει μαζί του, τον πάει στο σπίτι. Λοιπόν, άκου, του λέει, εγώ θα φύγω ταξίδι, θα λείπω ένα μήνα στην Αμερική και έχω βάσιμες υποψίες ότι η γυναίκα μου, λέει, μου τα φοράει, ότι έχει γκόμενο κτλ. Μη φοβάσαι τίποτα! Μη φοβάσαι τίποτα! Άκουσε, του λέει, εγώ, λέει, θέλω από σένα ένα πράγμα μόνο. Πες! Μέσωσες! Στο χρωστάω!
Δεν μου χρωστάς τίποτα, λέει. Απλά θέλω όταν γυρίσω να μου τα πεις όλα. Και αν μου πεις, εγώ θα σου φέρω τι θέλεις, τα γαμπίπι, πλέει. Πέρδικες, περιστέρες, τι θέλεις, λέει. Σου φέρω, λέει, τριγώνα. Τι θες, να, τι, ό,τι θέλεις, λέει. Εγώ θα σου φέρω τις καλύτερες, λέει, τα καλύτερα πουλιά, λέει, τα γαμπίπι. Θα σε καλύψω με χρυσό. Βασιλιά θα σε κάνω. Θα σου πάρω, λέει, αυτοκίνητο. Θα σε στείλω διακοπές σε τροπικά μέρη. Θα σε ελευθερώσω για πάντα. Αυτό πες, αυτό πες, αυτό πες. Απλά ξέρεις, έχω το πρόβλημα. Δεν με πειράζει το πρόβλημά σου, λέει. Δεν με πειράζει. Φεύγει. Γυρίζει μετά από ένα μήνα. Πού να στα λέω, πού να στα λέω! Τον είχε αφήσει στην κρεβατοκάμαρα. Για πες, λέει, πες, 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 λέει, τι έγινε. Όταν έφυγες, η γυναίκα σου έβαλε μέσα το γυμναστή, το γυμναστή, το λατίνο, το γυμναστή! Αμάλε, αμάλε, τη ρουφιάνα! Ήμουνα σίγουρος, θα τη σκίσω! Άκου, άκου, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι! Και τι κάναν, λέει, τι κάναν. Όταν έφυγες, ήρθε ο γυμναστής, ήρθε ο γυμναστής. Το είπαμε αυτό, προχώρα παρακάτω, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθε ο γυμναστής, ήρθε ο γυμναστής. Λέει και... Καθίσα στον καναπέ, καθίσα στον καναπέ. Και καθίσα στον καναπέ και μετά άρχισε να της χαϊδεύει την κυλίτσα. Όχι ρε, όχι ρε. Και όχι μόνο την κυλίτσα, και πιο πάνω τα βυζάκια, τα βυζάκια, τα βυζάκια. Αμάλε, θα τη σκεφαντήρα, θα τη σκοτώσω, θα την καθαρίσω, λέει, την άτιμη, την ρουφιάνα αυτή. Περίμενε, περίμενε. Λέει και μετά, και μετά. Μετά τη έβγαλε την μπλούζα, τη έβγαλε την μπλούζα. Όχι ρε φίλε, λέει, όχι ρε. Και μετά άρχισε, λέει, να τη φυλάει, λέει, στο στήθος τα βυζιά αυτά. Να χαϊδεύει ρόγες τέτοια. Όχι ρε, όχι, λέει, δεν είμαι αθένα, δεν το πιστεύω, δεν θα γίνω φωνιάς αυτά. Και μετά. Και μετά τη έβγαλε τη φούστα και το βρακάκι. Όχι, όχι, ρε, την άτιμη θα τη σκίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει και μετά. Και μετά, λέει, έβαλε χέρια κάτω αυτά και τα λοιπά. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Και μετά. Μετά δεν ξέρω, μου σηκώθηκε και έπεσα. Το άλλο με το παγωτό πεπόνι μπορεί να πάει, φίλε, όχι 45 λεπτό. Έχει, ας πούμε, με το παγωτό πεπόνι να του γράφουν οι φίλοι του πιτσιρικά, φέρε παγωτό πεπόνι με σπρέι στο τοίχο. Να παίζει η κόρη του με το μικρό της πόνι και να ακούει μικρό πεπόνι, μικρό πεπόνι. Να βλέπει παλιά μάτς από το Ευρωμπάσκετ και να σηκώνεται ο Γκάλης να σουτάρει και να βλέπει στα παπούτσια του να γράφει πεπόνι η μάρκα. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, να έρχεται η πεθερά του και να λέει «Αχ, με έχουν πεθάνει αυτοί οι πεπόνοι στη μέση». Έχει δηλαδή πολύ πράγμα, όσο έχει απεριόριστο επίπεδο. Απεριόριστο. Θα πάμε στις γραμμές να ακούσουμε και τα δικά σας ανέκδοτα. Ήδη ξεκινήσατε και στέλνετε πολύ ωραία, πολύ μικρά, πολύ ευρηματικά. Επιτέλους, λέει ο Χρήστος, φέτος θα πάω διακοπές 9 με 15. Ξέρετε κανένα καλό μέρος για αυτές τις 6 ώρες? 9 με 15. Ωραίος! Είσαι πολύ ωραίος! Είσαι πολύ ωραίος. Μωρό μου, μ' αγαπάς μόνο και μόνο γιατί ο πατέρας μου άφησε κληρονομιά 100 εκατομμύρια. Καλά, λέει, πλάκα μου κάνεις. Τι ανασφάλειες είναι αυτές. Θα σε λάτρευα όποιος και να σου τα άφηνε τα 100 εκατομμύρια. Γεια σου, Μαριό! Γεια σου, Μαριό! Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Αν έχετε ανέκδοτο. Αν δεν έχετε, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Εμείς έτσι θα πάμε σήμερα. Να αλλάξει λίγο διάθεση γιατί έξω είναι πολύ μουντό το τοπίο. Γεια σας, καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα. Ναι. 3-2-1. Καλό στο παιδί! Τον έφαγα! Τι γίνεται, τι έχουμε πάθει κάθε πρωί. Τον έφαγα! Δεν το πιστεύω. Γιωργάρα μου, έλα! Χωρίς φακελάκι, χωρίς φακελάκι. Έντοιμα, έντοιμα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Η ζωή μας είναι ένα ανέκδοτο. Καλά, όλα. Λοιπόν, όλα. Δεν θα μιλήσω καθόλου για ποδοσφαιρικά, γιατί θα τα πείτε εσείς και οι υπόλοιποι. Εντάξει, τι να πούμε, δεν έχει κάτι. Προσβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, 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 της Θεσσαλονίκης. Ρε μάλια, προσέξτε. Το νου σας... Το νου σας... Ρε μάλια, προσέξτε τον αρχηγό σας να μην τα βάζει με τον κύριο Σαββίδη. Γιατί τώρα τελευταία πολλά κυκλοφορούν και χθες κυκλοφόρησε ότι πάνε να πετάξουν. Ποιοι αναλάβανε, με ποιους βγάζανε φωτογραφίες και τέτοια. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να το πάμε αλλιώς. Άστο, μην συγχυστούμε πάλι. Μην συγχυστούμε. Όχι, όχι,
Αυτά πρέπει κάθε μέρα να τα λέμε. Κάθε μέρα τα λέμε, Γιώργο. Κάθε για μέρα να καταλάβουν τη μέρα. Δύναμη τι έχει ο ΠΑΟΚ. Έκανε ποστάρισμα ο Ιώσα Σαββίδης για το θέμα. Γιατί σου λέω, πάει να λάβει τώρα ο Μπραουδάκης από το 10.gr που ξέρουμε τι ιδιοκτησία έχει, που ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω, ξέρουμε ο κύριος Αβγενάκης με ποιον έβγαζε φωτογραφίες. Το καταλαβαίνουμε τι. Για, είμαστε προετοιμασμένοι και δυνατοί. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί περιμένω να κάνουν μία ανακοίνωση οι γαλάζιοι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Βεβαίως. Και να πούνε. Βεβαίως. Φτάνει. Όχι, πια. Να πούνε κάτω τα χέρια. Να μην κρύβονται στα γραφεία τους κάτω το γραφείο. Κάτω τα χέρια από τον Ιβάν Σαββίδη και από τον ΠΑΟΚ. Φτάνει πια. Την καλή μου μέρα. Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Για. Λέει ο Βασίλης. Οι άντρες, λέει, που βγαίνουν με νεαρότερες γυναίκες ζουν πολύ περισσότερο. Μέχρι να το μάθει η γυναίκα τους, μετά ζουν εκείνες περισσότερο. Σωστό! Γεια σου, βροκούλα! Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου. Good morning, σας. Καλώς το ναι. Γεια σου, Κωνσταντάν. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Ένα γρήγορο και ένα κανονικό. Πάμε, σ' ακούω. Μελλοντικός πρωταθλητής Ελλάδος, αίτητο και κύπελο Ολυμπιακός. Πάσε καλό σου! Πάσε καλό σου! Θα βάζουμε και εμείς ψεύτικα γέλια, όχι μόνο στις αμερικανικές απουνόπερες. Γελάσαμε και σήμερα. Γεια πες! Και το άλλο. Βατικανό, Πάπας, ξέρω εγώ, εκπαιδευόμενοι παπάδες. Αρχιερείς και τα λοιπά, και ήταν τρεις τους την τελευταία μέρα που θα έπαιρναν τα βραβεία τους και τα γαλόνια τους. Ναι. Τέλος πάντων, και τελευταία πρόβα γενεράλε για να πάρουν αυτά που ήταν να πάρουν. Τέλος πάντων, τους έβαλαν γυμνούς σε ένα δωμάτιο, τους κρέμασαν σε αυτό που δεν πέφτει καθόλου από ένα καμπανάκι. Ωραία δοκιμασία, ρε! Γι' αυτό ήταν με καμπανέλια. Ναι. Και μπαίνει ο αρχιπαπάς θες με μια πανέμορφη γυναίκα, μια πολύ αστέρη τέλος πάντων. Την Μπελούτσι, φίλε. Και λέει, α, είναι Μπελούτσι, εντάξει, και με ταιριάζει και στη χώρα. Τέλος πάντων, και λέει, όποιο του σηκωθεί, ναι, απέτυχε. Τέλος. Πάει να πει ότι δεν έχει είναι τροτός, είναι αμαρτωλός και τα λοιπά. Ωραία δοκιμασία, ρε! Γεια, συνέχισε! Τέλος πάντων, πάει η γυναίκα, ήταν και ψιλοντυμένη, ας το πούμε. Πάει στον πρώτο, αρχίζει, κουνιέται, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Ding, 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 ding. Λέει, αδερφέ, ξέρω εγώ, Γκέλκ, αδερφέ, ξέρω εγώ τι. Τον κουδούνησες. Πάνε να κάνεις κρυοντούζ. Άκυρος. Έφυγε ο ένας. Πάει στον άλλο, η γυναίκα αρχίζει, ας πούμε, βγάζει και κανένα ψηλό ρούχο από εδώ, από εκεί. Ding, 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 σαν γερμός. Αδερφέ, τάδε, ξέρω εγώ, να πέτυχες, λυπάμαι, και φύσουν τόσο καλό σε όλα τα άλλα. Ναι. Πάνε και εσύ και για κρύο ντουζ. Ναι. Έρχεται και σαν το τελευταίο, ξέρω εγώ, πάει η γυναίκα, αρχίζει, τα βγάζει όλα, κουνιέται από εδώ, κουνιέται από εκεί, τρίβεται απάνω το αυτός, τίποτα. Ντούρος, σκληρός, το καμπανάκι, τίποτα, καθόλου τίποτα. Ακίνητο. Τίποτα το καμπανάκι, ακίνητο. Τέλος πάντων, λέει, αδερφέ, ξέρω εγώ, εσύ τα πέτυχες όλα πολύ καλά. Είσαι ο πρώτος και ο καλύτερος. Πολλά χρόνια να δούμε τόσο. Πάρε και εσύ το αντιστράζω και πάνε να κάνεις ντους με τους άλλους. Ding, 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 ding. Είσαι αλήτης μεγάλος. Γεια σου, Κωνσταντάν. Γεια σου, Κωνσταντάν. Ζου μου σου, βρε. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Έτσι πάμε σήμερα. Άμα γουστάρετε, ό,τι θέλετε λέτε. Δεν έχουμε κανένα αυτό. Έτσι, ό,τι γουστάρουμε. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Η Καμίλα μιλάει με τον Ελέφαντα. Ρωτά λοιπόν ο Ελέφαντας την Καμίλα. Αυτό μας το στέλνει ο Τάσος. Καμίλα! Γιατί έχεις, λέει, τα βυζιά σου στην πλάτη? Και λέει η Καμίλα, τι μαλαμπή πιπερότσι, λέει. Αλλά εντάξει, λέει, τι περιμένεις κάποιον που έχει, λέει, το πουλί του, λέει, στη μούρη. Σωστό, σωστό. Στο δικαστήριο, Ιασημίνα, στο δικαστήριο ο δικαστής βλέπει ότι έχει μπροστά του ένα 18χρονο κλεφτρόνι. Καλά, λέει, όταν μπήκες, λέει, στο ξένο σπίτι να κλέψεις, δεν σκέφτηκες, λέει, τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Λέει, του σκέφτηκα, κύριε πρόεδρε, αλλά δεν βρήκα και τίποτα που να τους αρέσει. Σωστό, πάμε σε εσάς. Καλημέρα σας! Ναι! Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έλα, Κοσμά. Γεια σου, ρε Κοσμά.
Τι λέει, καλά είστε? Καλά, φίλοι, είπαμε σήμερα να το ρίξουμε λίγο στον ανέκδοτο, γιατί... Και πολύ καλά κάνατε. Έγινε. Πάει ένας ένα ξακουστό μασαζάδικο. Ναι. Έχει ακούσει ότι κάνουν ένα πρόγραμμα περίεργο εκεί πέρα, 45 λεπτό, αισθησιακό μασάζ. Μάλιστα. Πάει εκεί στη ρεσεψιόν, λέει, γεια σας, λίγο ντροπαλούλης, έτσι, λέει, γεια σας, λέει, θέλω, λέει, να μασάζ. Ναι, λέει, έχουμε προγράμματα, όχι, όχι, λέει, μην συνεχίζετε, θέλω, λέει, εκείνο, λέει, το 45 λεπτό, λέει, το αισθησιακό. Α, του λέει, ήρθες, λέει, εδώ στο καλύτερο. Έτσι, του λέει, δίνεις, λέει, 100 ευρώ, προχωράς, λέει, στο διάδρομο, δεύτερη πόρτα δεξιά, μπαίνεις μέσα, η κοπέλα είναι κούκλα, θα σε κάνει 45 λεπτά. Τούρμπο. Τούρμπο, θα σε βάλει και... αρώματα περίεργα. Έλεα και τέτοια εθέρια και αυτά. Όλο το πρόγραμμα. Full program. Έτσι, με λεβάντα θα μυρίζει. Σου λέει, μια εβδομάδα σαν βουνό θα μυρίζει. Πρέφκο, έχει ξεσπεύσει πουρνάρι. Έλα, συνέχισε να μην σε κόβω. Λοιπόν, λέει 100 ευρώ, λέει, ναι. Δεν έχω, λέει. Έλα και με 90, λέει, φαίνεσαι, λέει, θα το κάνουμε, λέει. Όχι, όχι, λέει, 25 ευρώ, λέει, έχω επάνω μου, λέει. Ελά, ρε, μη στεναχωριέσαι, του λέει. Θα σε αφήσω εγώ έτσι, του λέει. Προχωράς στο διάδρομο, στρίβεις αριστερά, πέμπτη πόρτα δεξιά, μπαίνεις μέσα, έχει μια καρέκλα, κάθεσαι εκεί, σου κάνει ένα μασάζ, σε κάνει άνθρωπο. Ναι, λέει, θα είναι όμως, λέει, αισθησιακό. Άμα το μπήκες και λίγο θα γίνει, του λέει. Φιλιά, έφυγες! Έλα, πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Σαν να ντρέπεστε κι εγώ. Λέει, φοράς φακούς! Φοράς φακούς! Ναι, ναι! Τους ανάβεις λίγο. Η άλλη λέει, δίπλα 150 κιλά, θα φάω ένα τόστ να με κρατήσει, λέει η Αφροδίτη. Θα φάω ένα κρατός να με κρατήσει. Τι είναι, μαντάμ, το τόστ να σε κρατήσει! Άγκυρα! Πάμε, Μένιο, έλα, αδερφέ! Σ' ακούω. Πάμε τώρα, με φορτώνεις και μετά πάμε. Λοιπόν, το ανέκδοτο της ημέρας είναι, πήγε ο Μαρινάκης στο δημόσιο ταμείο και είχε 15-16 εκατομμύρια. Και άκου τώρα το πιο ωραίο. Περίμενε να οριμάσει αυτή η εποχή για να έρθουν οι δικοί μου στην εξουσία και είναι τα λεφτά που πήρε το 9 και το 10. Τέλεια! Τέλεια! Πανέμορφα! Λοιπόν, μπαίνει ένας τύπος μέσα στο τέτοιο. Έχει μερικά κιλά παραπάνω. Λέει, να χάσω λίγα κιλά θέλω. Σε ένα Ινστιτούτο Αδυνατίσματος. Ναι. Λέει, ανεβείτε στον πρώτο όροφο. Είναι, λέει, μια κύρια. Ανεβαίνει πάνω. Λέει, αυτό και αυτό. Λοιπόν, σε 10 λεπτά, λέει, εάν με πιάσετε, με μπιπ. Ναι. Ορμάει αυτός. Περνάει το 5 λεπτό, για να μιλάμε 10 λεπτό και μακραίνει το ανέκδοτο. Δεν μπορεί να την πιάσει. Κατεβαίνει κανένα, λέει, μα δεν την έπιασα. Πληρώνει εντάξει το αντίτιμο. Λέει, ανεβείτε στο δεύτερο. Ανεβαίνει στο δεύτερο, ένα πανέμορφο. Λέει, με έπιασες με μπιπ. Ξεκινάει σε 3 λεπτά. Δεν καταφέρει να την πιάσει. Ξανακατεβαίνει κάτι ψηλό υδρωμένος. Λέει, ξέρεις, τι γίνεται, πληρώστε, λέει, εδώ πέρα και ανεβείτε στον τρίτο. Ανεβαίνει στον τρίτο, μπαίνει μέσα, άδειο. Ξαφνικά ανοίγει μια πορτάρα, μπαίνει ένας τύπος, του λέει... Ιδιαίτερα πρικισμένος. Σε 4 λεπτά, κουδουνάκια, μουδουνάκια, λέει, δεν έχεις, έπιασα σε μπίμπι. Τρέχεις, φεύγεις. Εγώ σε πιάνω, κουδούνια δεν έχει, λέει. Σ' αφήνω να το πεις εσύ, να το πεις, λοιπόν, ωραία. Είμαι βραχυκυκλωμένος, ζητώ συγγνώμη, Γιώργος, συγχαρητήρια. Γεια, γεια σου, Μένιο. Καλημέρα, γεια σου, γεια σου, Μένιο. Πρώτη μέρα στο γυμναστήριο, λέει η Πέτρα, και η personal trainer με ρώτησε αν θέλω πόδια, πλάτη ή στήθος. Στήθος κοτόπουλο και μία πατάτες φούρνου, της είπα. Σωστό, 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 σωστό. Εδώ είμαστε, ζούμου σου, λέμε 2310-287-888. Ατάκες σήμερα. Ατάκες και ανέκδοτα. Πάμε, καλημέρα σας. Λέει, από τι πέθανε η πεθερά σου? Άστα, άστα, λέει, από καταράκτη. Όχι, ρε φίλε, λέει. Καλά την κακομοίρα, λέει, δεν την εγχείρησαν? Όχι, την έσπρωξα. Πάμε, έλα, καλημέρα. Από καταράκτη. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Ο Τριχύλης είμαι. Ακούμε, πραγματικά πηγαδίσιο. Πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά σε ακούω.
Ναι, γιατί. Δεν ξέρω, φίλε. Επειδή έχουν βάθος αυτά που θα πεις. Δεν έχετε καλή γραμμή. Ναι, σωστό. Μπορεί. Έλα, για πες. Έλα, κατεβαίνει ένας ναυτικός σε ένα λιμάνι και πάει ρε παιδάκι μου να ξεκαρμανιάσει. Ναι. Μπαίνει μέσα, βρίσκει την κοπελιά εκεί, λέει, ξέρεις, λέει, είμαι 6 μήνες στα καράβια, θέλω, λέει, να το απολαύσουμε και τα λοιπά. Όλα οκ, okay, εντάξει, ξεκινάνε. Λέει ο τύπος, λέει, ξέρεις, δεν κάνει κούκου. Λέει, γιατί έχω μάθει, λέει, να έχει φασαρία, λέει, στο καράβι, λέει, και τα λοιπά. Ναι. Και τι θα να κάνω. Χτύπα, λέει, με το πόδι, λέει, την τουλάπα, ξέρω εγώ, για να δημιουργήσουμε λίγο ατμόσφαιρα. Χτυπάει με το πόδι, ξέρω εγώ, την τουλάπα. Πάλι τίποτα. Λέει τώρα τι στέει. Ξέρεις, λέει, στα καράβια μέσα, λέει, κουνάς και όλα, λέει, λίγο και τα λοιπά. Λέει και τι θα κάνω. Λέει, κουνήσου λίγο, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι, αν μπορείς. Κάνε λίγο, να νιώσω ότι είμαι στο καράβι, ναι. Ναι. Το δοκιμάζει η κοπέλα, πάλι τίποτα. Λέει τώρα, λέει, ξέρεις τι, κούνημα, λέει, θόρυβος, χωρίς αέρα δεν πάει. Λέει και τι να κάνω, λέει. Πάρε λίγο και τον ανεμιστήρα να δουλέψει από εκεί. Ναι. Πάρε και τον ανεμιστήρα, πάλι τίποτα. Λέει τώρα. Λέει, εντάξει, λέει, ρε, κοπελιά, λέει, αέρα, λέει, κουνίσματα, κουνήματα, ιστορίες, λέει, χωρίς βροχή, λέει, δεν γίνεται. Χωρίς, χωρίς τι, χωρίς, βροχή, ναι, ναι, ναι. Και πού να τη βρω, λέει, τη βροχή. Να, λέει, πάρε λίγο το μπουκάλι με το νερό, λέει, και πιτσίλα, έτσι, που και που, ξέρω εγώ. Ναι. Να κάνει κοπελιά, βάζει ένα νηστήρα, χτυπάει το ντουλάπι, κουνάει το κρεβάτι, πισάει, κουνάει το μπουκάλι. Ναι. Λέει, ούτε τώρα τίποτα. Λέει, ρε, κοπελιά, λέει, με τέτοια κακοκαιρία, λέει, πού να μπει, πίπλε. Γεια σου, Φρέγγι! Τι λέει, τα καλύτερα έτσι, με τέτοια κακοκαιρία που είναι αγάπη. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, έλα Παύλε. Λοιπόν, με τέτοια κακοκαιρία λέει που είναι αγάπη. Για πες. Λέει ο άντρας τη γυναίκα, μωρό μου, δεν αντέχω λέει άλλο να σε βλέπω να τυρανιέσαι έτσι, λέει όλη τη μέρα, λέει στην κουζίνα. Κλείσ' την πόρτα, σε παρακαλώ. Σωστό. Το δεύτερο είναι ένας χαζός και ένας κουφός. Ναι. Ο κουφός ήθελε να κοροϊδέψει το χαζό, οπότε το λέει, πόσο κάνει είναι 2 και 1, 4 απαντάει ο χαζός. Και ο κουφός λέει, να τη φας και να είναι κρύα. Γεια σου Παύλε! Γεια σου Παύλε! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Σήμερα έχουμε καθαρά σκοπό να ευθυμίσουμε. Αφήστε τα όλα στο πλάι. Να φύγει το μυαλό, να πούμε καμιά μαλαμπίπη, να πούμε κανένα ανέκδοτο, καμιά ατάκα. Έτσι. Και τα γραφικά από αύριο εδώ είμαστε. Και όλα τα υπόλοιπα. Και Super League και Μπραουδάκηδες και Super League και Μαρινάκης και διαιτητές και όλα. Αφήστε τα για μια μέρα. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σε όλους μου Σάκη. Καλώς το Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 είναι η μακρόχρονη ιστορία της. Λοιπόν, Μένιο έχει βηματάκι. Λέει, όταν πάει στην κοπέλα πρώτα μέσα, λέει αυτή. Τρέχω, τρέχεις, κυνηγάς, θα με πιάσεις με μπίμπι. Καμπανάκια, λέει, στο καμπανάκι σταματάς. Έτσι. Τρέχω, τρέχεις, κυνηγάς, θα με πιάσεις με μπίμπι. Ναι, σωστά. Στο καμπανάκι σταματάς. Ναι. Και όταν ανεβαίνει πάνω ο τέλος ο άλλος, του λέει, τρέχεις, τρέχω, κυνηγώ, αν σε πιάσω σε γαμπίμπι. Καμπανάκι και μαλαμπίμπι δεν έχει. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Πες το δικό σου. Εσύ λες και τις άλλες μέρες που δεν έχουμε, οπότε είσαι δυνατός. Ένα μικρό, είμαι καλυμμένος, ναι. Ένα μικρό, ότι κάνω 2 δίαιτες γιατί με μία δεν χορταίνω. Αγαπημένο. Ή τρώω τα πάντα και δεν καταπίνω. Έχω βρει τον τρόπο να μην παχαίνω. Και είναι ένας τύπος, ομορφάντρας, παλικαράς, πλούσιος, έχει εξωρεγωτή και αυτά. Κάθε μέρα είναι και μάλλη γυναίκα. Λοιπόν, μένει μόνος του. Έχει ένα παπαγάλο, αλάνι. Κάποια στιγμή ο παπαγάλος έχει πάρει τα πάνω του, με αυτά που έβλεπε και άκουγε κάθε βράδυ, και εκεί που έχει βάλει μια από κάτω και τη θοπεύει τέλος πάντων, κάτι είναι αφεντικό, σκίζει ένα αφεντικό, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αυτή κοκκίνησε λίγο, ντράπηκε, ξέρω ότι χάλασε δουλειά, φεύγει. Του λέει εσύ, του παπαγάλου, τι κάνεις, κάτσε καλά. Δώσε αφεντικό, ρε, κατάλαβες τι έγινε τώρα, λέει, μας χάλασε δουλειά. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα τα ίδια. Τα ίδια. Την τελευταία φορά του λέει, άκουσα να δεις, λέει, αν το ξανακάνεις, θα σε κλειδώσει την τουλάπα, δεν είναι καταστροφή. Ναι. Ξανά τα ίδια. Αυτός τον βάζει στην τουλάπα, εντάξει, να κάνει μετακόμιση τα πράγματα στο σπίτι, έρχονται τα παλικάρια εκεί, άλλα που ξέρω εγώ, η τουλάπα μεγάλη. Λέει, αυτή να δω, λέει, πιάσεις, λέει, από εκεί τον έναν, το ένα πόδι, πιάσεις, λέει, από το άλλο το πόδι, πιάσω εγώ από τη μέση. Αφεντικό! Αυτό το πάρτι με ούζα να δω και ας πεθάνω! Φιλιά! Γεια σου, Δουβού! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Α, λέει γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μουσί!
Δεν είμαι ο γιατρός. Καλημέρα σας, ναι! Ναι, καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Κατεβαίνει να πούμε ένας Αμερικάνος έρχεται εδώ στην Ελλάδα, περνάει από ένα μανάβικο, βλέπει τις μπανάνες, λέει στο μανάβι. Αυτό είναι. Τι είναι λέει, αυτό? Μπανάνες, μπανάνες. Ω, μπανάνες, λέει. Μπανάνες, εμείς στο Αμερικά έχουμε κατρινά μπανάνες. Τεράστιες. Ορίστε. Ναι, τεράστιες. Ναι, τεράστιες. Ναι. Και απλώνει τα χέρια του για να δείξει το μέγεθος της μπανάνας. Πιο εκεί κοιτάει τα κολοκυθάκια, ρωτάει στο μανάβι, τι είναι αυτά, κολοκυθάκια του λέει ο μανάβι στην απορία, ξέρει τα κολοκυθάκια, μέσα στο Αμέρικα έχουμε ένα κάτι τέτοιο κολοκύθες. Προχωράει λέει διάφορα να πούμε, φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά, και πάει στα καρπούζια ο μανάβις. Έχει ανακτήσει όλες τις ερωτήσεις να πούμε και να του λέει ο άλλος να πάει στα καρπούζια, του λέει αυτά τι είναι. Και γυρνάει ο μανάβις και λέει αρακάς. Αυτό είναι αρακάς ρε. Αλλά θέλω να παιδευτώ, πραγματικά, πριν πολλά χρόνια παίδευα το μυαλό μου σαν άμπαλος, να βγάλω ένα ανέκδοτο της προκοπής. Ναι. Και το παγώνι με το πεπόνι, η διαφορά είναι δικιά μου. Εγώ το έχω βγάλει. Είσαι κορυφαίος. Εγώ θυμάμαι που βγήκες και το είπες στην εκπομπή, φίλε. Το είχα πει στην εκπομπή πριν πόσο καιρό. Στον 103, φίλε. Μιλάμε για πάνω από δεκαετία. Δεν έπαιρνα εγώ το, γιατί ό,τι να είναι θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι. Πρόσεξε. Υπήρχε άμπαλος ακροατής. Άμπαλος με το όνομα. Έτσι. Αν δεν είσαι εσύ, τότε, φίλε, τότε κάπου εδώ. Κάπου έχουμε θέμα. Έχουμε πρόβλημα. Μάλλον ανέκδοτο τώρα δεν μου έρχεται να πω. Αλλά το παγώνι και το πεπόνι. Με τη γαρδοφωνάρα σου με ξύπνησε πρωί-πρωί. Κοιμόμουν, είχα το ράδι από τον Γιώργο να πούμε. Άκουγα το ράδι, με πήρε ύπνο και ξαφνικά τσούπε να σκοστεί να πούμε. Γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ, αγόρι μου, γι' αυτό είμαστε. Γεια πολλά. Γεια σου, άμπαλε! Άμπαλε δύο. Γιατί είχα άμπαλο ένα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Αλλό στο Σεραίο. Τι λέτε, φιλέ. Εδώ, φιλέ, σήμερα το πήγαμε στην τρέλα. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Για τρέλα θα μπορώ να παίξω πιάνο μετά την εγχείρηση? Λέει βεβαίως θα μπορείτε. Περίεργο λέει, γιατί πριν δεν ήξερα πιάνο. Ωραίος, τέλειος. Μωρό μου είμαι έγκυος. Λέει τι θέλεις να είναι? Πρώτα πριλιά. Για πες. Λοιπόν, να πούμε ένα καλό. Είναι ένα ζευγάρι τώρα με την κρίση, ρε παιδί μου, το ξαναπείτε, δεν το έχουν ακούσει όλοι. Ένα ζευγάρι με την κρίση, δουλειά ο άντρας δεν έχει τίποτα, η γυναίκα δεν ξέρει να κάνει τίποτα, αλλά η γυναίκα είναι η Σούλα, είναι η γυναικάρα. Ναι. Λέω Μάκη, Σούλα, λέει, να κάνουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο, να κάνουμε, Μάκη, να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα βγει ο κλαρέρος, τι να κάνουμε, δουλειά δεν υπάρχει. Αυτό λέω, Μάκη, μου να βγει, εγώ λέει, μα τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν ξέρω από αυτά. Σε πατρονάρο, εγώ λέω, θα είμαι δίπλα, λέμε στην αφουργία, λέμε στην πεζιά, έχουμε άλλα. Ναι. Πετάει τα μπαλκόνια Σούλα, γυναικάρα στο καλτερίμι, μείνει αυτά τον Ατάλο. Στην εκεί στη γωνία, σταματάει ένα αμάξι, μανάρι λέει πόσο πάει, αυτής σηκώνει τσάκ, τι είναι Μαρή, πόσο πάει ρωτάει, πώς πες του 30 ο θυλασμός, 50 το πίδημα. Ώσπου να σκύψει αυτή μέσα, αυτός έχει βγάλει ένα δεύτερο λευγή αυτοκίνητο και το χτυπάει πάνω στο τιμόνι. Σούλα τρελάθηκε, κοιτάζει, του λέει 30 ευρώ, λέει η πίπ, 50 λέει αυτάλο. Λέει, εγώ λέει 30 ευρώ έχω λέει μόνο. Σάκ, τι είναι Μαρή, έχεις το δανείς κανένα κουσάρικο, λέει. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Στελάρα. Τι γίνεται ρε. Άλλη μία πριν το διάλειμμα. Έχω κι εγώ 3-4 ακόμα, αλλά δεν θα προλάβω πως φαίνεται. Ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πως λέγεται η ξαδέρφη του Φιντέλ Κάστρο? Φιλιό Πυργάκι. Και αυτά με τους Κύπριους, πεθαίνω με τα δύο με τους Κύπριους, ο Κύπριος Κομάντο, ο Ράμπος Ράμπου και ο Κύπριος που πηγαίνει σε πάρτι και δεν ξέρεις ποιος τον έχει προσκαλέσει αυτός ένα μηδέν. Πώς λέγεται λέει ο Κύπριος, πας και δεν ξέρεις πώς. Φίλος φίλου. Φίλος φίλου, γιατί και αυτό με το τόσο είναι ωραίο, με το μπέικο, ζαμπό. Ζαμπό και μπέ, απ' τα αγαπημένα φίλου, απ' τα αγαπημένα. Για πες Κωνστάκη μου, για πες. Λες τα ανέκδοτο με τον παπαγάλο και είμαι σε φάση, έχω πελάσει ρε παιδί μου και φτάνουμε στη διαδρομή, με λέει δεν κατεβαίνω. Πες αυτός, αυτός μπορεί να το πάει μισάρο λέει. Με λέει δεν κατεβαίνω. Γέλασε. Ναι, πέθανε στο γέλιο. Τι ήθελα να πω, ρε εσύ,
Το πεπόνι, αυτό με το πεπόνι που είπες. Η μετσέτα περιφεράς που την βρήκε. Τη μετσέτα, ε. Από αστικατζή την πήρε. Από, από αστικατζή με χαλασμένο ερκοντίσιο. Έβαλες και την μετσέτα μέσα. Λοιπόν, θα σε πω ένα έτσι ένα μυστήριο. Ρίχτω, ρίχτω για να πάμε διάλειμμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ένας τύπος να πούμε. Μαγκιά και έτσι και καλά στο, στο χωριό, από ένα χωριό πάνω και ένας βλάχος να πω. Yeah. Συγγνώμη για τους βλάχους, δεν το παρεξηγήσω. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Κατεβώ λέει στη, τέτοια, στην πόλη κάτω να πάει σε ένα αρβελομπού να περάσει καλά να πω. Έχει πουλήσει και κανένα δυο κατσίκια εκεί, τρία, κατεβαίνει φορτωμένος. Πάει κάτω εκεί σε ένα τύπο, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, δίνει μια τσατά, βρίσκει μια special. Λέει αυτή, λέει τι, α, λέει αυτή είναι η κορυφαία, αυτά την βλέπεις εδώ, έτσι στήθος 90, 60-90, αυτά διαστάσεις, γυναικά, ωραία. Λέει τι κάνει, λέει τα πάντα, λέει ξέρεις τώρα, αυτά εμπρός, πίσω, πέρα, εδώ, τα γνωστά, τα πάντα όλα. Τα γνωστά, ναι. Τα πάντα όλα, λέει, δηλαδή λέει πόσο πάει αυτό, λέει 100-150 ευρώ, λέει για σένα, θα δώσω 200 να κάνω τον γουστάρο. Μέσα λέει και η κοπέλα, λέει 200 ευρώ κάνεις ό,τι θέλεις. Ε, όντως, δεν πάει την βάζει εκεί ξαπλώνει. Μέσα τη βάζει αυτός απέναντι εκεί στον καναπέ, την ξαπλώνει ανάσκελα, λέει άνοιξε τα πόδια, ανοίγει τα πόδια αυτή. Πάει αυτός λίγο πιο πίσω, στην άλλη πλευρά του δωματίου, κάγκελο όμως, ντούρος ο βλάβος να πούμε, παίρνει φόρα, πηδάει πάνω στο κρεβάτι, πηδάει μπαμ, βρίσκει στο μπούτι της. Καρότη στο μπούτι, κοιτάει αυτή, ξαναφέρνει, ξαναπάει πίσω. Ξαναπαίνει φόρα, ξανά κούπει στο μπούτι. Ξέρει οι άλλοι, έχει ένα τέτοιο. Δεν μάει πάρε μίλε. Σε κράζει ο άλλος ο ταξιτζής. Ρε βράχο, ε, είσαι ο βράχος ο 533 δίπλα μου και με λέει. Δεν γίνονται αυτά. Θοδωράνε. Μην κράζεις τον άνθρωπο που λέει ανέκδοτο. Δεν γίνονται αυτά. Πάνω στο καλύτερο, μην ανοίγεις, μην ανοίγεις, λέει! Μην ανοίγεις, μην ανοίγεις! Ξανά ο τύπος παίρνει φόρα να πούμε, γκά, πάλι στο μπουτεκί στο ίδιο σημείο. Ρε, πως η άλλη σε λέει, ολόκληρη τέτοια εδώ να πούμε, μπαίνει ό,τι θέλεις, δεν βλέπεις. Μια, δυο, τρεις, το λέει, μεγάλε, σημάδι δεν έχουμε. Λέω, όχι, όχι, λέει, εντάξει, ξαναπήλει φορτώ, ξανά, γκά, στο μπουτ. Λέει, κοίτα, άμα κοροδευόμαστε, το κρατάω, λέει, έτσι ξέρω εγώ για να δει σημάδι, τι να κάνω. Το βάλω εγώ, λέει, να με... Όχι, όχι, λέει, τώρα, λέει, θα τα πραγματικά. Παίρνει φορά ξανά, μπα, πάλι στο μπούτι και στο σημείο. Ε, τρελαίνεται αυτή. Λέει, τι κάνεις, μεγάλε. Καλά, λέει, συγγνώμη, δεν με έπεσε με 200 ευρώ, μπορεί να κάνεις, λέει, ναι. Ε, τώρα ανοίξω, λέει, δικιά μου τρύπα. Χαιρετίσματα στον Θοδωράνο, δώσε δίπλα! Πες του να πάρει και αυτός να πει ανέκδοτο, φιλιά! Φιλιά, 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 δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Έχει στείλει κορυφαίο ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργαρα. Με βλέπει λέει ο άλλος να κρατάω τα μπίμπι που μου έξω από την τουαλέτα και μου λέει «Κατουργέσαι?» «Όχι φίλε, περιμένω να εκτελέσουν τον φάουλ». Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, 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 δώστου, δώστου, δώστου. Μάκη, τι είναι σήμερα? Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις στιγμές. Σήμερα το έχουμε πάει στην τρέλα τελείως, στο ανέκδοτο. Θα ξαναγυρίσουμε από αύριο να πούμε για την ΚΕΔ, για τη Super League, για το Μαρινάκι, για τον Τζίλο, για τον Μπραουδάκι, για τον Τζαμούρι, για τους... για τα λαμόγια, έχουμε να λέμε κάθε μέρα παιδιά άμα θέλετε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά, θα έρθουν και οι παίκτες, έχουμε πει ότι σήμερα θα το πάμε για ανέκδοτο. Άμα εσείς θέλετε να πείτε κάτι άλλο όμως, καλοδεχούμενοι είστε, να πω μπαμ μπαμ, χορηγή δεύτερης ώρας, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, εξαιρετικά φαγητά, υπέροχα, πεντανόστιμα, εκεί... Απέναντι από το Μασού της Ελευθέρειας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, αιώνιος χορηγός. Χθες που πήγα από εκεί με τον Δημήτρη, ψάχναμε να βρούμε ποια χρονιά ξεκινήσαμε, ούτε θυμόμαστε. Είναι αυτό που λέμε τόσα πολλά τα χρόνια που δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μία πληροφορία λέει όταν η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη. Στην πρώτη φορά που πήγα, είχε δασίες ακόμα στις πινακίδες και περισπωμένη. Με εκπληκτικά φαγητά λοιπόν, 705-750. Δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ, Κώστας και ο Σες. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, άρχοντας στον κλιματισμό. Αυτός ξέρει όσο λίγοι, γι' αυτό έχει βάλει και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Αυτός έχει βάλει στα Lidl, αυτός έχει βάλει επάνω στον
τελευταίο όροφο στο One Salonica, στο παλιό City Gate, εκεί που είναι τα εστιατόρια και βράζει ο τόπος, αλλά με τα κλιματιστικά του Κιωσέ είναι παράδεισος. Αυτός και σε πόσα σπίτια. Τηλεφωνήστε στο 917-646 και ενημερωθείτε. Πείτε ο τρελός, λέει, θα μας κάνεις καλή τιμή. Και Daikin ειδικά κλιματιστικά. Και βέβαια Tenda Home 430-011, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, παντοτινή εγγύηση, 1/4 του αιώνα, τέντες. Θα τη βάλετε τώρα και ησυχάσατε. Τελειώσατε για πάντα. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Είπαμε, θα κληρώσουμε σήμερα και ένα τώρα. Δεν μου δώσατε, βέβαια, εσείς που πέτε τα ανέκδοτα, δεν μου δώσατε νούμερα. Θα πάμε και μέσα από τα μηνύματα για να κληρώσουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, Αριδέας. Πάμε γραμμές, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε, ναι, καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε. Δελά, ναι. Με ποια ήταν παντρεμένη ο Τωτός Κωστή στο χωριό. Ο Τωτός λοιπόν, στο χωριό. Ο Τωτός ήταν με τη Σουμέλα, ναι, με τη Σουμέλα, η καλύτερη γυναίκα, η πιο όμορφη κτλ. Αυτό νόμιζε είναι με Γιωρίκα και Κωστίκα είχετε, τα χώρισε η Σουμέλα από τον Γιωρίκα. Άκου. Ναι, ναι. Και κάθονται εκεί στο χωριό και κάποια στιγμή λέει, γυναίκα λέει, ναι, αλλά τίποτα λέει. Λέει, γιατί λέει, αφού είναι σωστευόμενοι δεν κάνουμε τίποτα, τώρα την άλλη εβδομάδα τίποτα. Λέει, πάση δεξιά, μεγάλη. Δεν σε ακούμε, κάνεις διακοπές, Μανώλο, κάνεις διακοπές. Έλα. Θα πας στην εκκλησία με την Παρασκευή σήμερα, θα κάνεις ό,τι κάνει ο κ. Γιώργος. Ναι. Εν τέλος όλων πηγαίνει κάτι και την Γιώργος ανάμει. Δεν σε ακούμε ρε Μανώλο, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Ξαναπάρε αδερφέ, ξαναπάρε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Εγώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Είμαι. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ έχεις αμφιβολίες, να το δούμε. Έλα, Σταύρα κάτσε από Κοζάνη. Γεια σου ρε Σταύρο, καλώς την Κοζάνη ρε. Λοιπόν, άκου, δεν θα με κοψείς, ε! Τι να έχει να σε κοψεί, τι με μαχαίρι! Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Έρχεται εδώ πάνω ο πρόεδρος από κάτω από αυτούς εκεί πέρα από τις Φιλιππινέζες και φέρνει ένα κοπάδι πρόβατα εδώ πάνω στην Εάνη και τα λέει θέλει να πάρω ένα τζομπάνο. Και ναι. Ψάχνει ποιο να βρει, λέει θα πάρω το Μιτσάρα τον Παρίδι. Φέρνει το Μιτσάρα τον Παρίδι, του λέει θα αφήσει εδώ να φουσκάσει τα πρόβατα. Γιατί να μην αρχηγή, αφού κλείσε το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζεις όμως. Κλείσε γιατί κάνεις αντίχηση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούς. Ναι. Του λέει το Θεό, κοίταξε να δεις. Πάλι, δεν μπορούμε. Λοιπόν, περίμενε. Ναι, αλλά δεν ακούγεσαι όμως, ακούγεσαι με έκο. Τώρα. Έλα, καλύτερα τώρα. Καλύτερα, πάμε, ναι. Λοιπόν. Παίρνει ο Μητσάρα, βιωσκάει τα πρόβατα αυτό, αυτός είχε ένα κιός εκεί με λαμαρίνες εκεί πέρα. Θα βοσκούσε ο Μητσάρα τα πρόβατα, πήγαινε τα βάζε μέσα. Εν τω μεταξύ αυτός είχε μια καλή προβατίνα, την έλεγε Φρόσο. Και την είχε βάλει ένα κασκόλ από αυτούς από τις Φιλιππινέζες. Αυτό η Φρόσο ήταν αυτή που φώναζε μέσα στην τούμπα. Φύγε τη λήξη στα 60 να φύγουμε. Ποιος έλεγε το αυτό. Θα πάρε την Ελλάδα και θα φύγω. Αυτή ήταν η Φρόσο. Μάλιστα. Λέω ο Μητσάρας πάει από πίσω από τη Λαμαρίνα, ας το κάνω εγώ ρε παλιού κουφάλα, του λέει να δεις τι θα γίνει. Ανοίγει μια τρύπα, μόλις έβαζε τα πρόβατα μέσα πήγαινε η Φρόσο, αυτή που φώναζε μέσα στην τούμπα, πάνε να φύγουμε ρε, μη θα πάρει την ομάδα και θα φύγουμε. Πού πήγαινε η Φρόσο εκεί πέρα, άρπαζε το λιλί του, το αυτού του, πάει. Μια-δυο, σε λέει, τι κάνει ρε αυτός ρε γάμο, λέει, όταν πάει ο Μητσάρας από πίσω, πάει η Φρόσο εκεί, πάει εκεί πέρα, βλέπει όταν αυτό. Βάζει το λιλί, ο Μητσάρας παίρνει την πέσα αυτός, παπ, το πιάνει το λιλί. Άρχισε ο Μητσάρας να φωνάζει, Φρόσο, κάνε μπε, κάνε μπε. Πες μου ότι τελείωσε αυτό ήταν. Ναι, αυτός πήγε του, σε λέει, γιατί δεν βλέπει να σε κάνω εγώ, ρε, του λέει κουφάλα. Τραγικό. Ποιο παίρνετε το πρωτάθλημα και έγινε. Γεια. Αυτά λοιπόν, μπορώ να κλείσω. Κάτσε λίγο να κλείσω το κλιματιστικό. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Όχι, θα το κλείσω. Περίμενε. Τέλεια. Έξω το κλιματιστικό. Είναι ένα τραγικό. Δεν θα το πω καν ανέκδοτο. Επειδή είχε τράγο μέσα. Εντάξει. Okay. Δεν ξέρω αν εσύ κατάλαβες. Εσύ κατάλαβες, φίλε. Τι Φρόσο, τι λιλί, τι. Πάμε παρακάτω. Δεν συμβαίνουν και αυτά, ναι. Καλημέρα σας, ναι. Ρε τι γίνεται. Κάτσε να περίμενε.
Έβαλα και ένα μπουφανάκι γιατί. Ρε την κοζάνη, ρε. Φίλε, δεν κατάλαβα και όλο το μαγικό. Δεν κατάλαβα. Τι Μιτσάρος ο Παρίδης, τι Ιφρόπρι. Χωρίς αρχή και τέλος. Τραγικό. Μακράν το χειρότερο. Μακράν το χειρότερο. Τι γίνεται. Παίζουν δύο αυτό, ρε, παλιό και πολύ ωραίο, Δημήτρης. Παίζουν δύο, λέει, ένα σκύλος και ένας τύπος, λέει, το αφεντικό του, παίζουν τάβλη. Εξάρες, αυτά, έτσι, αλλιώς στο μπαλκόνι, περνάει ο άλλος από κάτω. Ωχ! Τι κάνεις, λέει. Τι να κάνω. Τάβλη, λέει, παίζω με το σκύλο. Καλά, λέει, ξέρει, λέει, τάβλη ο σκύλος σου. Λέει, σκατά, ξέρει, 3-0 χάνει. 23-10-2-87-8-8. Τι γίνεται. Γεια σου, κοβέ! Γεια σου, αδερφούλη! Η μαλαμπίπη της ημέρας, μην ασχολείσαι, λέει. Ναι, παιδιά, πείτε μου και εμένα γιατί. Μπορεί να μην το κατάλαβα, να μην επαρκεί, ρε παιδί μου, το IQ μου. Εσύ κατάλαβες, ρε Κιώση. Τίποτα, φίλε, πάγωσε όλο το στούντιο. Πάγωσε. Γεια σου, Βαγγέλη, στο Μόναχο! Φίλε, αυτό είναι, λέει. Για τον Τρικούβερ το λέει με τον παράγοντα της Βέρειας. Εμείς, ναι, είπαμε εμείς μετά, αλλά αυτοί μετά τελικά είπαν ότι δεν. Μετά εμείς είπαμε ότι θέλουμε, αλλά τελικά είπαν αυτοί ότι δεν θέλουν. Ένα μικρό πυρπάω στη γραμμή. Είναι ένας τύπος, δεν ξέρει ποια γυναίκα να διαλέξει. Έχει δίνει 1000 ευρώ στην πρώτη, 1000 ευρώ στη δεύτερη, 1000 στην τρίτη. Λέει στην πρώτη μετά από ένα μήνα, τι τα έκανες τα 1000 ευρώ, άντρα μου, λέει, εγώ πήγα πήρα. Εσόρουχα τα τελωτά, πήγα, φτιάχτηκα, λέει, ρούχα, κομμωτήρια, αυτά, να είμαι όμορφη, λέει, να γουστάρεις, λέει, που είσαι μαζί μου. Εντάξει, πάει στη δεύτερη, εσύ, εγώ, λέει, πήρα ρούχα, λέει, για σένα, να είσαι εσύ όμορφος, να ντυθείς, να σε κυμπάρεις, ωραίος, αυτά, λέει, τα κουστούμια στα παπούτια σου, έτσι, γραβατιές που κάμισα. Μάλιστα, πάει στην τρίτη, εσύ, λέει, τι τα έκανες, λέει, τα 1000 ευρώ. Εγώ, λέει, πήγα, τα επένδυσα, μετοχές, αυτά, έτσι, αλλιώς και τα λοιπά. Και τα 1000 ευρώ, λέει, τα έκανα 3000, τα αυγάτισα, λέει, άντρα μου τα λεφτά. Ερώτηση, ποια από τις τρεις θα παντρευτεί? Αυτή με τα μεγαλύτερα βυζιά. Συγγνώμη που τη λέω τη λέξη ολόκληρα, χάνει το ανέκδοτο μου από βυζμπίπι. Απλά είναι ο κλασικός άντρας, έτσι, δηλαδή. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς την, ναι, καλώς την, ναι. Ακούω, αλλά επειδή έχει τώρα ανέκδοτα, είπα να πω κι εγώ ένα. Να πεις, τι να μην πεις. Λοιπόν, είχε παράπονο η Σεμέλα γιατί πολύ ο Γιωρίκας τον έλεγε να πάει στο γιατρό. Ξέρεις, να μην τα λέω και χοντρά-χοντρά. Τέλος πάντων, πάει στο γιατρό, του λέει: γιατρό, δεν με πέφτει με τίποτα. Λέει: άκου να δεις, θα πάρεις ένα κρύο γιαούρτι, το χώρεις μέσα και θα σε φύγει. Εντάξει, πάει στο σπίτι, κλείνεται στο μπάνιο, δεν ξέρω αν το ξέρει. Όχι, αρχινάει: οχ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 
σαλατό. Το γέμιζες τώρα το βλέπω. Φιλιά, φιλιά! Γεια, 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 γεια! Έτσι, βγάλτε το από μέσα σας. Βγάλτε το από μέσα σας. Βγάλτε το. Εδώ είμαστε, Ζουμουσού λέμε. Ημέρα ανεκδότου σήμερα, μην ξεχνάτε. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, Ελλάς Auto Service 474312. Φανοποιία, βαφία, καλύμπρε στα πάντα. Και νούμερο 1 βενζινάδικο της BP μπροστά ακριβώς στην Ελλάς Service. Οικογένεια Χατζοπούλου με το καθαρότερο υγραέριο στην πόλη. Εκεί θα βρείτε αυτό που δείχνει το κοντέρ, αυτό γράφει κανονικά. Πάρα πολύ ετοιμόλογος πολιτής, από τα αγαπημένα μου είναι αυτό. Όμως πολύ τεμπέλης, έρχομαι τώρα μισό λεπτό. Πολύ τεμπέλης όμως. Δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, βαρύς τύπος, αλλά ευφιέστατος όμως και ετοιμόλογος. Sky Meaty ένας τύπος με ένα αμερικάνικο καουμπόικο καπέλο. Λέει hello, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα μία φέτα καρπούζι. Λέει συγγνώμη κύριε, λέει, αλλά πουλάμε λέει ολόκληρο καρπούζι. Φέτες δεν πουλάμε. Όχι, εμείς στην Αμερική μπορούμε να αγοράσουμε μία φέτα μόνο. Έρχομαι τώρα. Μόνο μία φέτα θέλω. Λέει, ακούστε κυρία μου, λέει, με εκνευρίζετε. Εμείς δεν πουλάμε φέτα καρπούζι. Ή θα πάρετε ένα ολόκληρο καρπούζι ή καθόλου. Πού είναι ο προϊστάμενος, θα πάω να κάνω παράπονα, θέλω να διαμαρτυρηθώ και τα λοιπά. Πήγαινε με τι έχω πάθει. Λέει. Μπροστά ο υπάλληλος ο ετοιμόλογος, πίσω ο Αμερικανός ο περίεργος. Δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ότι τον ακολουθεί. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα
στον προϊστάμενο. Λέει, λέγε παιδί μου. Λέει, κύριε προϊστάμενο, είναι έξω ένας μαλαμπίπιπλε που μου ζητάει, λέει, μία φέτα καρπούζι. Όπως τελειώνει την πρότασή του όμως ο τιμόλογος τύπος, βλέπει με την άκρη του ματιού, τον έχει ακολουθήσει ο μπάρμπας πίσω. Λέει, και είναι, λέει, και ο ευγενέστατος κύριος, λέει, που θέλει επίσης, λέει, μία φέτα καρπούζι. Τέλος πάντων, του εξηγούν το Αμερικανού, φεύγει, πάει να φύγει ο υπάλληλος, του λέει ο διευθυντής, έλα εδώ, έλα εδώ. Πώς σε λένε, η Χατζηγραβατίδη. Δεν μου λες, Χατζηγραβατίδη, λέει. Νομίζεις δεν κατάλαβα τι έγινε και πόσο ετοιμόλογος είσαι. Μου έχουν πει κιόλας, λέει, ότι δεν σε πιάνει κανένας πουδενά. Απλά, λέει, είσαι λίγο λέει, της περίεργος, λέει, είσαι λίγο ιδιόρυθμος. Εντάξει, λέει, κύριε διευθυντά. Λέει, παιδί μου, λέει, τι μισθό σου δίνουμε εδώ πέρα. Λέει, παίρνω, λέει, 600 ευρώ. 600 ευρώ, λέει, μόνο! Και είσαι, λέει, τόσο ετοιμόλογος! Άκου, λέει, τι θα κάνουμε, παιδί μου, Χατζηγραβατίδη. Θα σε στείλω εγώ, λέει, σαν διευθυντής. Στην Καλαμάτα, λέει, να γίνεις διευθυντής. Καλαμάτα, λέει, δεν γουστάρω Καλαμάτα. Λέει, γιατί δεν γουστάρεις Καλαμάτα. Λέει, γιατί στην Καλαμάτα έχει μόνο πουτάνες και ποδοσφαιριστές. Τι λες, ρε γελία, λέει! Η γυναίκα μου είναι, λέει, από την Καλαμάτα! Και σε ποια ομάδα παίζει? Πάμε, πάμε, γραμμή. Αυτό είναι, φιλιά, τα αγαπημένα μου. Συγγνώμη που τσι λέω ολόκληρες λέξεις σήμερα. Χάνει το ανέκδοτο. Συγγνώμη που σήμερα είμαστε λίγο πιο αριστοφανικοί και τσι λέμε ολόκληρες λέξεις χωρίς μπιπ. Αλλά χάνει, έτσι. Συμπαθάτε μας. Δεν έχουμε κακό σκοπό να βρίσουμε κάποιον. Ναι, καλημέρα. Ποιος? Αυτός, 1-0. Καλό στην Πιερία. Τι κάνουνε, καλά? Αδερφέ μου. Λοιπόν, ποντιακό χωριό στο Κιλκίς τώρα, έτσι. Ναι. Πηγαίνει κινηματογράφος. Δεν είχανε και δημιουργήθηκε ένας κινηματογράφος. Όλοι οι άντρες κάθε βράδυ στο κινηματογράφο, εκεί και ο Γεωρίκας. Ναι. Του πιάνει σημαίλα. Ρε Γεωρίκα, όλο το βράδυ γυρνάς ξημέρωμα. Πού είσαι, δεν έμαθες, ήρθε κινηματογράφος εδώ. Και τι βλέπετε, western. Έλα. Σήμερα θα πας, ναι. Θα έρθω κι εγώ, λέει, σήμερα. Έλα, λέει. Τελικά δίνονται εκεί, ξεκινάνε, πάνε εκεί, κάθονται στις θέσεις τους. Ναι. Ξαφνικά λέει σου μέλα του Γιωρίκα. Γιωρίκα, Αγγλάνο. Τι λες, τι θα κλάσει εδώ μέσα, τι λες τώρα. Δεν μπορώ, λέει, δεν αντέχω. Κρά, κρατήσου ρε, που πας εσύ. Ξανά, περνά δύο λεπτά, του χτυπάει στον νόμο. Δεν αντέχω, θα πεθάνω, λέει, δεν μπορώ, θα κλάσω. Καλά ρε, τρεις έριξες στο σπίτι και δουλεύω, κι άλλες θες να ρίξεις. Ναι. Τελικά, του ξανά, δεν μπορώ, θα πεθάνω, δεν μπορώ. Κοίταξε σου μέλα, τώρα που περνάνε δύο τρένα, ναι, θα μπουν μέσα στο τούνελ, ναι, και έρχεται και το άλλο από την άλλη μεριά. Ναι, όταν θα φασαρία, κάνει το, ναι, αυτό, ναι, με την δύναμη που θα γίνει, θα ρίξει την Κλανιά εκεί πέρα, εκεί την ώρα. Πράγματι, τρακαίνουν τα τρένα μέσα, χλαγωγία, χαμός. Την πατάει και σου μέλα, δεν ακούστηκε από κανέναν. Βγαίνουν τα αέρια, από πίσω ήταν ο Κωστίκας, έτρωγε popcorn. Ραδιοβιοχημικός πόλεμος. Τα αέρια της Σουμέλας εκεί πέρα. Του πετάει τα popcorn ο Κωστίκας από πίσω. Αν γαμώσε για τρένα, σκατά κουβαλούσαν. Έφυγες! Έφυγες! Γεια! τόσο real, έτσι. Και εικόνα και ήχος και μυρωδιά. Και μυρωδιά. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι ένα έκδοτο που έχει κλάσει. Με ήττα. Έχει φινέτσα. Έχει επίπεδο. 23-10-287-888, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κοβέ, τι κάνεις? Έλα ρε Κοβέ, έλα αγοράκι μου. Καλά. Λοιπόν, έχω να πω κι εγώ ένα ανέκδοτο που θυμήθηκα, αμερικάνικο. Για πες, ρίχτω. Ήταν λοιπόν ένας Αμερικάνος και πάει σε ένα ελληνικό μανάδικο εδώ στην Ελλάδα. Του λέει, καλημέρα φλαράκι, λέει, βλέπει τις ντομάτες, τι είναι αυτές εδώ, λέει. Το είπαμε πριν, λέει, Κοβέ, το είπαμε αυτό, το είπαμε. Ποιο, με τα μπιζέλια? Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν σ' άκουσα πιο πριν. Όχι ρε φίλε. Θέλεις να προσποιηθούμε, περίμενε, θα προσποιηθούμε ότι δεν το είπαμε. Δεν μου λες τι κλίμακα έκπληξης γέλιου θέλεις, ξεκαρδίζομαι, ας πούμε, καγχάζω. Έλα ρε φίλε. Καλά. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά αγοράκι μου. Καλά. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Περιμένουμε να έρθει το χαφ. Θέλουμε εξάρι. Θέλουμε οκτάρι. Θέλουμε φορ. Τρεις παίκτες. Θα έρθουν. Θα έρθουν σύντομα. Έκλεισε. Έτσι, έτσι. Γεια σου, Κοβέ. Γεια σου, Κοβέ. Τον στεναχωρήσαμε τον Κοβέ. Πήγε να πει ανέκδοτο που το είπαμε νωρίτερα. Καλημέρα σας, ναι.
Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Γιατί ο ευστραφής κύριος μιας θρηλυκής ομάδας έχει το διπλάσιο χαρτί υγείας από όλους μας? Γιατί? Γιατί στο πρώτο μισό έχει οδηγίες χρήσεως. Το λέγανε για τους πόντιους, αλλά το πήγα εγώ εκεί που... Καλά έκανες. Λοιπόν, καλή σου πέρα. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε, καλημέρα σας. 23-10-287-888. Σήμερα ημέρα ανεκδότου, αλλά δεν μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Άρα θα την κάνουμε αύριο την κλήρωση για το τριήμερο μαζί με αυτά που έχουν έρθει τα μηνύματα. Πάμε, πάμε, έχουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Έλα Κωστή. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλώς το. Κωστή. Είσαι ο. Να πω ένα ανέκδοτο. Ναι, ναι, είσαι ο. Το όνομά σου. Παλιά ο Γρηγόρης έπρεπε στο αρένα εδώ. Έλα, έλα Γρηγοράκο, έλα. Έλα, αγόρι μου. Που σου το έχω πει και τότε στο αρένα, δεν πειράζει. Ο, τι να πειράζει τώρα, αυτό έχουν περάσει και τρία χρόνια από τότε. Πέντε υπέροχα χρόνια στον αρένα. Ναι, πέντε υπέροχα χρόνια περάσαμε. Εκείνη τα χρόνια κάποτε σε ένα σχολείο πηγαίνει ο επιθεωρητής. Τώρα το είναι σύμβολο, τότε το λέγανε επιθεωρητής. Ο επιθεωρητής, ναι. Ναι. Αφού τους έκανε διάφορες ερωτήσεις, τους λέει έχουμε 10 θανεία, 5 παράθυρα, 10 καρέκλες, τι πέραν αριθμό εκεί. Μήπως μπορείτε να πείτε πόσο χρόνο είναι. Ναι. Τότε οι μαθητές παγώσαν από το τελευταίο θρανείο ένας που ήταν στον μπαρ που το λέγαμε εμείς, ναι. Σηκώνει το χέρι, τον κάνει ο δάσκολος κάτσε κάτω. Ξανασηκώνει το χέρι του, κάτσε κάτω, που λέει ο δάσκολος. Λέω επιθεωρητής, άσο το παιδί να πει, τι θέλει να πει. Τον λέει κύριε επιθεωρητά, είσαστε 50 χρονών. Μπράβο παιδί μου λέει. Μπράβο λέει, κατάλαβα εδώ μέσα είναι όλα κουράκια. Ξεκινάει να φύγει, γυρίζει πίσω. Για πες μου λέει, πού το κατάλαβες ότι είμαι 50 χρονών. Έχουμε στη γειτονιά μας κάποιον λέει, ο οποίος λέει τις μισές μαλακίες από ό,τι λέει εσύ, είναι 25 χρονών. Έφυγες! Μ' άρεσες! Άκουσες, χάσεις, δεν άκουσες. Έλα, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Τις μισές. Πάμε, σ' ακούω. Μ' ακούς? Έλα, ρίχτω. Ναι, μ' ακούτε. Λοιπόν, ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι. Ναι, ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι. Η πρωτόπλαστη. Ναι. Πρωτόπλαστη. Κάτσε να δούμε πώς θα το πούμε. Η πρωτόπλαστη. Ναι. Η πρωτόπλαστη είχαν και πολλά πρώτα. Έχουν φτιάξει σαν πρωτόπλαστη από το Θεό. Ναι. Ο Αδάμ και η Εύα. Σωστά. Αλλά η Εύα είναι το πρώτο μπιμπίπι της λάσπης. Ναι. Αυτό. Σωστό, σωστό. Αλλιώς ήθελα να το πω. Σωστό. Πώς θα το πεις, δύσκολα μπορείς. Σε κατάλαβα. Αλλά η Εύα είναι το πρώτο. Το πρώτο της κλάσης. Σωστό. Αυτό, γεια σας. Φιλιά, φιλιά. Πάμε επόμενος. Άλλες δύο γραμμές και μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Γιώτης είμαι, τι κάνουμε. Γεια σου ρε Γιώτη. Λοιπόν, σου έχω ένα καλό με τρεις ναυτικούς. Ρίχτω! Άμα το ξέρεις όμως θα μου πεις. Δεν θα σου το πω, δεν θα σου το χαλάσω. Σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις. Προχώρα! Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί κατά μεσής του ωκεανού και συζητάνε το μόνιμο πρόβλημα των ναυτικών που όταν φεύγουν ταξίδι η γυναίκα τους ξενομπίμπιπ. Ναι. Πετάει τον πρώτο και λέει, Μάγκης λέει, θα σας πω εγώ τη λύση. Έχω γεμίσει όλο το σπίτι με κάμερες. Τι ώρα μπήκε, τι ώρα βγήκε, τι ώρα έβαλε τα μωρά για ύπνο, με ποιον πήγες. Τι ώρα βγήκε από το σπίτι, τα πάντα ναι. Λέει, με το που γυρίζω, όλα λέει είναι στον υπολογιστή. Πολύ μετά καλό ανέκδοτο. Το ξέρεις. Με τη γειτόνισσα είναι. Ναι. Προχώρα, προχώρα, εγώ το ξέρω, ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, προχώρα. Πετάγεται ο δεύτερος και λέει, άρε λέει έκανε στο σπίτι Big Brother, λέει, θα σε πω εγώ τη λύση. Έχω μια ομάδα 25 ώρες, 24 ώρες επάνω της, τι ώρα βγήκε από το σπίτι, τι ώρα πήγε τα σπίτια στο σχολείο. Με ποιον μίλησε στο σχολείο, πόσα λεφτά χάλασε στο μανάβι. Τα πάντα με το που γυρίζω πάω στο γραφείο όλα αυτό. Πετάγεται ο κεντρός και λέει, ρε Μάγκη, θα σου πω εγώ τη λύση λέει. Με τρεις καφέδες. Yeah. Τον κοιτάνε, το λένε, ρε φίλε, μισά, μισά λεφτά και βάλε τα χώνουμε σε αυτή τη φάση. Και εσύ λέει με τρεις καφέδες. Ρε κάτσε ρε του λέει, θα σε πω. Πάω λέει σπίτι μου, αφήνω την τσάντα μου, τη γυναίκα μου, φυλάω τα παιδιά μου, ανοίγω την μπαλκονόπορτα και λέω, γυναίκα, φτιάξε ένα καφέ για μένα, ένα καφέ για σένα. Και ένα καφέ για την μπιμπιπ την κυρία Μαρία από απέναντι. Ποια! Εδώ είναι μπιμπιπ που η γυναίκα σου ξενοκάφτα από εδώ και από εκεί. Βγαίνει αναφορά απέναντι. Εγώ βρε είμαι η δικιά σου που πρέπει. Την καλημέρα μου. Φιλιά. Άχαστο είναι αυτό έτσι. Θα τα πει όλα. Θα τα πει όλα.
Πάμε, πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Κωστή, τώρα με ακούς. Το χειρότερο όλων της Κοζάνης. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να ξαναβγεί. Δεν έχω, δηλαδή, δεν... Έλα, έλα, Μανώλο, τώρα έχουμε, έχουμε έλα, καλό σήμα. Έλα, είναι, που λες, είναι που λες ο τοντός τελικά στο χωριό, έχει τη σμέλα που λέγαμε. Και κάποια στιγμή στο χωριό, στο καφενείο μιλάνε και λένε, εσύ τοντό, πες μας, λέει, τι κόλπα σου κάνεις. Μέλα, λέει, εσείς το πιστεύετε, τίποτα ακόμα δεν έχω κάνει, γιατί είναι πολύ θεοσεβούμενοι. Και δεν με αφήνει να την αγγίξω. Σήμερα το Αγίου Τάδε, αύριο νηστεία, αύριο το ένα, αύριο ναι, το άλλο, τίποτα. Ναι. Σήμερα είναι και Μεγάλη Παρασκευή, λέει, ξηρασία. Τι να πας, τι να κάνεις. Ναι. Λοιπόν, θα πας, λέει, θα κάνεις ό,τι κάνει ο Κυριώργος, λέει, που βγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και ξέρει. Ναι. Πάει και αυτός, ετοιμάζεται, βλέπει τον Κυριώργο, ανάβει κερί, ανάβει και το τός, κάθεται ο Κυριώργος, κάθεται το τός, προσεύχεται ο Κυριώργος, τέλος πάντων όλη τη διαδικασία. Κάποια στιγμή είναι η περιφορά του επιταφείου. Βγαίνει ο κόσμος, σταυρό αυτά. Ο Κυριώργος φέρνει το σταυρό, βγαίνει πίσω από τον επιτάφιο, αδειάζει η εκκλησία. Όταν τότε δεν έχει να πάρει, παίρνει την κολυμπήθρα. Ναι. Παίρνει την κολυμπήθρα, πηγαίνει, κάνουν το γύρο, έχει γίνει κομμάτια, δύο ώρες διαδρομή. Από εδώ από εκεί λένε τα πάντα και στο χωριό. Κάποια στιγμή, κουρέλι όπως είναι, γυρίζει στο σπίτι, ταλαιπωρημένος, έρχεται η σουμέλα, τη λέει, άλλη φορά, μπορεί, άμα μου πει να πάω στην εκκλησία και δεν μου πεις ότι έχουμε μετακόμιση, θα γίνει ο χαμός. Φιλιά! Γεια σου Μανώλο! Γεια σου Μανώλο! Γεια σου Μανώλο! Άλλη μία τελευταία πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πέσαμε! Ο Γιώργος Αργυριάδης λέει, έχει βάλει ένα πολύ ωραίο σκυλάκι, μια φανταστική μούρη. Ψάχνω όνομα για αυτή τη μορφή, αρσενικό και όχι νεοχριστιανικό. Είναι φόλα παόκι, σας παρακαλώ βοηθήστε. Έχει από κάτω 58 σχόλια. Μπάνε, Πάμπλο, Μαχμούτ, Ιβάν, Μίτσο, Πάμπλο, Παοκάρας, Δίας, Χάρος, Φωνιάς, Μούτρο, Ντάμπλ, Πασχαλάκης, Μπιζέρα, Πέλκας, Δίας, Αΐτητος, Τούμπας, Μπάνε, Ρασλού, Χαφ, Ζαμπά, Σαράφ, Ιβάν, Πάμπλο, όπως τον Γκαρσία, Μάγκας, λοιπόν, Αντρέ, Άργος, Γκαρσία, Πάμπλο, Ντάμπλ, Γλίκας, Μάτος, Φούντα, Τσούμπα, Κολομπούρδα, Ραφ, Λέμι, Κρέσπο, Τσούμπα, Ιβάν. Παιδιά, χαλάει ο τόπος. Μέχρι και πριν ένα λεπτά, ασούμε, λέει ο άλλος, ο Λευτέρης ο Μάστορας. Βγά τον λέει, ασούμε. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ημέρα ανεκδότου έχουμε σήμερα. Δεν υπάρχει καμία τρελή εξέλιξη στα μεταγραφικά. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε σύντομα. Σύντομα θα έχουμε. Λοιπόν, το έχω αυτό έτοιμο, Νικόλα μου, με το που θα γυρίσουμε με τον Πάπα. Εννοείται ότι είναι από τα, μέσα στα τρία αγαπημένα μου. Εννοείται. Λοιπόν, την καλημέρα μας όπου και να βρίσκεστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε και δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε! Λέω εντάχει επειδή με ρωτάτε τα φιλικά! 20 Ιουλίου ανήμερα του Προφητηλία παίζουμε τη Συντρουίντεν! Στις 5! 23 του μηνός Ιουλίου με Άντερλεχτ! Στις 7! Στις 27 του μηνός έχουμε δύο φιλικά! Ένα στις 4 με την Αλ Ταβών, Σαουδική Αραβία! Και στις 8 το βράδυ με τη Φορτούνα Σιντάρτ! Την ομάδα στην οποία έπαιζε πέρσι ο Λάμπρου, ο Λάζαρος Λάμπρου! Στις 22 είναι η κλήρωση. Θα ξέρουμε τον αντίπαλο. Εγώ φωνάζω και λέω, συμφωνώ και συμπλέω με Δημήτρη Πέλκα, ότι θα κληρωθούμε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Έτσι λέω εγώ. Τώρα, ακούγονται όπως είπαμε τα μεταγραφικά του Παλίνια πολύ δύσκολα, αλλά δεν το έχουν εγκαταλείψει. Του Σεντσίνη του Αργεντινού, του Ζέφερσον του αριστερού μπακ. Αν θα μείνει ή όχι ο Ερίκε, τι θα γίνει με τον Λάμπρου. Τι θα γίνει και πού θα πουληθεί ο Ουάρντα και πώς, πού να βρεθεί ομάδα για τον Ουάρντα. Τέλος πάντων, αύριο ξεκαθαρίζουν τα πάντα για το Champions League και θα ξέρουμε αν ο ΠΑΟΚ θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση 22 Ιουλίου για τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Αγωνίζονται οι τέσσερις ομάδες στους δεύτερους αγώνες για το πρώτο προγραμματικό γύρο και για να τα καταφέρουμε να είμαστε στους ισχυρούς θα πρέπει τρεις εξ αυτών να αποκλειστούν. Η Celtic νιώθει άνετη μετά το 3-1 με την Σαράγεβο. Έτσι. Λοιπόν, κέρδισε εκτός έδρας.
Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες έχουν μπροστά τους δύσκολο έργο. Η Αστάνα πρέπει να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα παίζοντας στη Ρουμανία απέναντι στην Κλουζ. Η Μπάτε Μπορίσοφ, καλείται να πάρει αποτέλεσμα στην Πολωνία, καθώς το πρώτο μάτς είχε αναδειχθεί 1-1 ισόπαλη με την Γκλίβιτσε. Και η Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία πρέπει να ανατρέψει το 2-1 από την Φερετσβάρος, καθώς οι Ούγγροι είχαν κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει να είμαστε εμείς έτοιμοι, να μας ευνοήσει και λίγο η κλήρωση και να μην έχουμε σουξουμούξου. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Χρωστάω ανέκδοτο με τον Πάπα. Το λέω τώρα, είναι παλιό και αγαπημένο. 2310-287-888. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία να κάνουμε κλήρωση αύριο, γιατί σήμερα δεν μου αφήσατε. Έχω μόνο τα μηνύματα. Να βάλω και τα τηλέφωνα μέσα για να κληρώσουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια, στο υπέροχο Λουτράκι Αριδέας. Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας έχουν αναρριχηθεί στην Καθολική Εκκλησία με κάποιο περίεργο τρόπο που δεν ξέρουμε, ποιητική αδεία για το ανέκδοτο, τέλος πάντων, και είναι ανθυποπάπας ο Γιωρίκας. Έχει φτάσει ένα βήμα πριν. Πολύ δυνατός. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, σε κάποιο κρατήδιο της Γερμανίας, ας πούμε, τους καλούν όλους τους ανθυποπάπες έκτακτα με μήνυμα στο κινητό να παραβρεθούν στο Βατικανό. Μέρα Παρασκευή. Πραγματικά, σειρών όλοι οι ανθυποπάπες και οι υποπάπες της Ευρώπης στο Βατικανό. Έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Πάπα και λέει: «Κύριοι, αγαπημένοι μου φίλοι, δυστυχώς ο Πάπας εκοιμήθη χθες το βράδυ, δηλαδή πέθανε». Καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βγούμε να το πούμε αυτό με ανακοινώσεις, να πανικοβάλουμε όλο τον κλήρο, όλο το λαό, να πανικοβάλουμε, λέει, όλους τους πιστούς. Πρέπει να βρούμε, λέει, τη διάδοχη λύση, πρέπει να βάλουμε σε μια εις ενέργεια το πλάνο αντικατάστασης, να βρούμε τον επόμενο και όλα αυτά να γίνουν, λέει, χωρίς να υπάρξει έξω πανικό στον κόσμο κτλ. Και κενό εξουσίας. Άρα, λέει, θα πούμε ότι ο Πάπας θα πεθάνει Κυριακή βράδυ. Αυτό θα πούμε στον κόσμο. Εντάξει, εντάξει. Βγαίνει ο Γιωρίκας έξω, παίρνει τον Κωστίκα στο κινητό. Έλα! Έλα, πού είσαι? Έλα, στο χωριό είμαι. Άκου, λέει, τι θα σου πω. Πηγαίνεις και χώνεις ό,τι έχουμε. Μετρητά, ακίνητα, κινητά, τα πάντα. Της γιαγιάς, τα χωράφια του παππού, κάτι λίρες, κάτι αυτά. Τα χώνεις όλα στο παράνομο. Λέει, τι κάνεις, σοβαρός, λέει. Τι λέει, άκουσε με τι σου λέω, Κωστίκα, άκουσε με. Μη μου φέρνεις αντίρρηση. Παίξε, λέει, στο παράνομο. Πεθαίνει ο Πάπας την Κυριακή το βράδυ. Μπες λίγο να δεις, λέει, τι... Μπαίνει στο Πάπας Μπετ, να δει τι δίνει, κοιτάει έτσι, 850 απόδοση. Ο Πάπας υγιέστος, δεν είχε τίποτα εντωμεταξύ. Παίξε αυτό, καλά ρε εσύ, λέει, σοβαρά μιλάς. Κάν το, μην τολμήσεις, λέει, να μην το κάνεις. Υποσχέσου μου τώρα, δώσε μου το λόγο σου, λέει. Λέει, σου δίνω το λόγο μου, πήγαινε και παίξ το. Ο Πάπας πεθαίνει. Με αυτή την απόδοση, χώσε ό,τι έχεις, λέει, μέσα, λέει, θα γίνουμε πλούσιοι. Πραγματικά, Κυριακή βράδυ, υποτίθεται πεθαίνει ο Πάπας. Τη Δευτέρα, link όλα τα κανάλια, δυστυχώς. Έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός, αυτά και τα λοιπά. Έτσι, ανακοινώνεται, βγαίνει ο επόμενος, παίρνει το αεροπλάνο ο Γιωρίκας και πηγαίνει στο χωριό να βρει τον Κωστίκα. Χαρούμενος, γιατί λέει, γίναμε πλούσιοι. Με 850 απόδοση, ό,τι έχει, τα έχει βάλει όλα εκεί. Ψάχνει να βρει, παιδιά. Ο αδερφός, λέει, πού είναι, λέει, ο Κωστίκας, πού είναι. Ο Κωστίκας, λέει, άσε, λέει. Από το πρωί, λέει, πίνει, λέει, να ξεχάσει. Τι πίνει να ξεχάσει. Είναι, λέει, καταστεναχωρημένος, λέει, στο καφενείο είναι. Μπαίνει μέσα στο καφενείο, ανοίγει την πόρτα. Τι, τον βλέπει σε μια γωνία. Πες μου, λέει, πες μου μόνο, λέει, πες μου μόνο ότι δεν το έπαιξε. Αυτό μόνο σου λέω. Μην τολμήσει να μου το πει. Όχι, όχι, λέει. Το έπαιξε. Άντε, μπράβο, λέει. Άντε, έπαιξε, λέει, ο Πάπας πεθαίνει. Έπαιξε, λέει, τα βάλα όλα εκεί. Λέει. Και γιατί είσαι έτσι. Έχασα την Τζέλσι. Φίλε. Έβαλε και μια. Πάμε, πάμε τώρα στις γραμμές. Ήθελα να παίξει διπλό ματς. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλώς το. Καλώς σε βρήκα. Τι γίνεται. Μια χαρά μέχρι εδώ. Α, φωνή από παλιά είσαι. Ναι, ναι, είμαι παλιά. Τα λέγαμε ακόμα όταν ήσουν απέναντι από το σταθμό.
απέναντι από το σταθμό 103, στο υπόγειο εκεί, στον Extra Sport. Ναι, 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 ναι. Πω, μου έχεις δώσει κάνα δυο καπέλα, κάτι τέτοια. Πολύ χαίρομαι. Κληρώναμε τότε και, και δίναμε. Και τώρα θα δώσουμε, και τώρα δίνουμε δώρα. Το όνομά σας... Έχω ήδη πάρει κάνα δύο μπλουζάκια. Πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να περάσω να τα πάρω, αλλά δεν πειράζει. Βεβαίως. Να έρθεις, να έρθεις. Αντώνη με λένε. Αντώνη, έλα Αντώνη, σε ακούω. Ήθελα να πω κι εγώ ένα ανεκδοτάκι λίγο ποδοσφαιρικό. Ρίχτω, μ' αρέσει. Λοιπόν, πηγαίνει ένα παλικαράκι, καμιά 20 χρονών, στον Άρη να παίξει μπάλα. Ναι. Νόμιζα εκεί τελειώνει. Αλλά θα ήταν προκλητικό για τους συμπολίτες. Εγώ μπορώ να το λήξω και αν θέλεις. Όχι, 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 εντάξει. Λείπει και ο Χρήστατος να γίνουμε κουδούνια απ' έξω. Εγώ το δέχομαι, σταμάτα το εκεί, δεν με... Ας το αφήσουμε! Έχει ενδιαφέρον παρακάτω. Έλα, έλα, πες, έλα, έλα, μη σε κόβω. Τον βλέπουν λοιπόν, τον κόβουν ότι είναι λίγο γκέι. Μάλιστα. Του λένε, ρε φίλε, να παίξεις αφού θέλεις, ας πούμε, τι θες παίζεις. Εγώ παίζω επίθεση, λέει το παλικάρι. Μάλιστα. Ή άλλοι περισσότερο για πλάκα. Ναι. Του λένε, κοίταξε, αυτό είναι ανδρικό άθλημα. Ναι, δεν μπορείς. Αλλά... Ναι, ναι. Ναι, πώς θα παίξει μπάλα. Ναι. Λέει, δοκιμάστε με, λέει το παλικάρι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για πλάκα, φωνάζει έναν από τα τσικό εκεί πέρα, του λένε, πάρε μια μπάλα τρίπλα, ρε. Τον... Ναι. Το τριπλάρι, άγαλμα το μικρό. Α, καλώς, έκανε καλή τρίπλα ο φίλος. Ναι, 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 καταπληκτικός. Μάλιστα. Τέλος πάντων, λέει, φέρε και την άλλη από το τσικό όλη. Εδώ πάει, έτο, πώς την τρίπλα έκανε. Ναι. Φέρετε όλη την άμυνα των τσικών, πέντε παιδάκια εκεί πέρα, δεν μπορούσε κανένα να τους σταματήσει, τους πέρασε και τους πέντε, τους ζάλισε, τους πέταξε κάτω. Ναι. Άρχισε να τσιμπάει ο προπονητής που τον έβλεπε να κάνει καλά πράγματα. Ναι. Έφερε την άμυνα των εφήβων, ναι, τους ζάλισε όλους. Έφερε την άμυνα των αναπληρωματικών, τους ζάλισε όλους. Έφερε την άμυνα της κεντρικής ομάδας, τους ζάλισε όλους. Οπότε λέει ο άλλος γκέι, γκέι. Και γκέι, τίποτα. Υπογράφεις. Θα σε πάρουμε. Ναι, ναι, σε πήραμε κατευθείαν. Υπογράφεις τώρα. Ναι. Οπότε παίζουν τώρα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. By the way, παοξίσι με έτσι για να ξέρω. Το κατάλαβα. Ναι. Παίζουν λοιπόν την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και του λένε του παίχτη τώρα την προηγούμενη μέρα όλο το παιχνίδι βασισμένο σε αυτόνα. Ναι. Α, πήρε τέτοιο διότι... ρόλο ήδη. Ναι, ναι. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Δεν σταματούσε σε κανέναν. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Του λένε, κοίταξε να δεις, λέει, το παιχνίδι μας θα βασιστεί σε σένα, θα περιμένεις, θα σου δίνουμε την... Ναι. Την μπάλα, την μπάλα και εσύ μετά τους περνάς. Ό,τι έκανες με εμάς. Ναι, ναι, ξέρεις. Την προπόνηση. Ναι. Δεν το ξέρω βασικά τον έκδοτο. Δεν το ξέρω κιόλας τον έκδοτο. Ναι, ναι. Αφήστε, λέει το παιδί, θα σας πω. Ναι. Δεν περιμένω να μου δώσετε εσείς την μπάλα. Θα γυρνάω από την άμυνα, θα την παίρνω, θα τριπλάρω την αντίπαλη επίθεση, θα τριπλάρω το αντίπαλο κέντρο, θα τριπλάρω την αντίπαλη άμυνα. Ναι. Λίγο γρήγορα. Τα δικά σου φορά ήδη δύο. Σε εμάς δεν έκανες ποτέ σε λιπάλαξη, θέλω δεν σε... Ναι, ναι. Τα μπουζί. Ναι. Έχω μία συνομιλία, αν θέλετε. Σε ένα λεπτό θερτό. Λοιπόν... Τα μπουζί. Οπότε... Πάρα πολύ σημαντικά τα μπουζί. Δηλαδή μπήκε και ο Αριανός τώρα, Αριανός και αυτός να μας χαλάσει τον έκοτο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πάμε κάνει. Παρακάτω. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, τελειώνει στο δευτερόλεπτο. Ναι. Λέει, θα τριπλάρω την αντίπαλη, την αντίπαλη επίθεση, το αντίπαλο κέντρο, το αντίπαλη άμυνα, τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Θα φτάνω πάνω στην γραμμή του τέρματος και θα την πετάω πλάγιο out. Όπα, 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 λέει ο προπονητής. Όλα όσα είπες καλά είναι και ξέρουμε ότι τα κάνεις. Ναι. Μία μικρή λεπτομέρεια, θα τη βάζεις γκολ. Όχι, λέει, εγώ θα την πετάω πλαγιότ. Κάτσε ρε παλικάρι μου, τι αυτό που λες, γιατί. Γιατί νομίζετε έγινε ποδοσφαιριστής. Πάντα ήθελα να ακούσω 10.000 ανθρώπους να λένε «Α, τον είχα να τον...» Γεια! Πήγαινε στα μπουζί! Πήγαινε στα μπουζί, καλημέρα! Πάμε παρακάτω! Τι γίνεται, καλημέρα σας, ναι! Κλαίω, λέει, με τον Πάπα. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Μακράν χειρότερος ο Κοζανίτης. Έχει πραγματικά πάρει τα πιο πολλά μηνύματα ο της Κοζάνης. Δηλαδή αν βάζαμε βατόμουρο, αν βάζαμε το αντίθετο,
Έβγαινε χαλαρά ο τύπος. Πολύ χαλαρά. Μου έχει στείλει Τσακ Νόρις μαζεμένα. Λοιπόν, ο Βασίλης, γεια σου Βασιλάκι μου, ο Βασίλης ο Μελίδης. Λοιπόν, ο Τσακ Νόρις έκανε ομελέτα από αυγά Kinder. Ο Τσακ Νόρις προσπέρασε το χρυσό οδηγό. Σωστό. Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που μπαίνει σε ζαχαροπλαστείο και αγοράζει όνειρα γλυκά. Ο Τσακ Νόρις έχει βάλει κουρτίνες στα Windows. Ο Τσακ Νόρις έχει προπονήσει ομάδα αίματος και έχει πάρει και τίτλο. Μ' αρέσεις. Ο Τσακ Νόρις γελάει καλύτερα από τον τελευταίο. Έχει πάρα πολλά, παιδιά. Έχει πάρα πολλά. Και ο Τσακ Νόρις έχει πιει ίντερνετ καφέ. Αποθεώνεσαι. Αποθεώνεσαι. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. 2310-287-888. Έχετε στείλει διάφορα και ωραία και μικρά. Πολύ ωραία. Μπαμπά, μπαμπά, λέει η Βασιλική. Στο σχολείο τα παιδιά με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά, λέει, θα περάσω να το κανονίσω. Απλά μπαμπά, κάντο να φανεί σαν ατύχημα, ε. Τι γίνεται. Πάμε, πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, ναι. Φιλαράκι, μ' ακούς. Έλα, σ' ακούω. Είμαι ο Σάκος από την Κοζάνη. Ρε φίλε, έχεις βάλει τα πιο πολλά μηνύματα, έχεις πάρει. Άκου τι δεν κατάλαβες καλά για το ανέκδοτο. Δεν καταλάβαμε τι έγινε τελικά. Κανένας δεν κατάλαβε. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι, εξήγησε μας λίγο γιατί. Μήπως σε αδικήσαμε δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το ανέκδοτο, έτσι. Ναι. Απλά δεν καταλάβαμε ότι τελείωσε, ναι. Ναι. Ο Μητσάρας ο Παρίδης τον είχε τον πάνω. Ναι. Ο πρόεδρος. Ναι. Πήγαινε πίσω από τη Λαμαρίνα. Ναι. Και πήγαινε η Φρόσο μετά. Ναι. Η Φρόσο είναι αυτή που φώναζε. Ναι, το καταλάβαμε. Ναι, λοιπόν. Ναι, και. Και αυτός είχε ανοίξει μια τρύπα. Ναι. Από πίσω από τη Λαμαρίνα για να μην το βλέπει ο πρόεδρος. Ναι. Και έβαζε το λιλί του μέσα. Πήγαινε η Φρόσο, άρπαζε το λιλί και έκανε παππού. Ναι. Τελείωνε ο Μητσάρας. Ναι. Πήγαινε αυτό. Ναι. Τον πήρε χαμπάρι ο πρόεδρος, λέει ρε γάμο το λέει. Ναι. Γιατί όταν ο Μητσάρας πάει από πίσω, ναι, πάει και η Φρόσο από μπροστά εκεί και δεν ξέρει. Ναι. Και. Λοιπόν, παίρνει μια μέρα την πέσα, βλέπει ότι έβαζε το λιλί. Παίρνει την πέσα, ναι. Γιατί να πάει η Φρόσο, ναι, πάει πιάνει αυτός με την πέσα, ναι, το λιλί, χάζει και πιάνει. Ναι. Και φώναζε ο Μητσάρας, νόμιζε τον άρπαξε την προβατίνα. Και φώναζε, Φρόσο, κάνε μπε! Για να ανοίξω σώμα, κατάλαβες. Αυτός είχε πιάσει όμως με την πέσα το λιλί του. Κατάλαβες. Θα ζητήσω βαρέα και ανθυγινά. Ειδικά για σήμερα. Θα πάω μέσα και θα σου πω, κύριε, σήμερα θεωρώ ότι... Ναι, βαρέα και... Εντάξει, πάρε και ένα κουδουνάκι. Φίλε, πώς το είδες που πήρε να εξηγήσει. Έχει καταρχήν... Φίλε, καταρχήν, μπράβο σου που πιέζαμε να το εξηγήσει, γιατί... Έτσι, δεν καταλάβαμε. Δεν ξέρω πού εμπλέκεται ο μεγάλος Παρίδης. Έτσι. Χαίρομαι που επέλεξες ένα δικό μας παιδί, έτσι, και ας μην είναι πια μαζί μας, γιατί είναι ιστορικός ο Μητσάρας. Αλλά φαίνεται ότι είσαι παλιός, εκείνης της φουρνιάς. Κάνε μπεν, ανοίξει η μπένσα. Αυτό το καταλάβαμε και πριν, αλλά... Okay. Εντάξει, όχι, δεν. Βάλε κουδουνάκι. Κουδουνάκι, φίλε, κουδουνάκι. Ξεκάθαρα. Τι τραβάμε, ρε. Τι γίνεται. Γεια σου, Βαγγελάκη μου, στο Μόναχο! Είσαι τρέλα. Τι να πω. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Ζωντανές εκπομπές. Μπράβο στον Κοζανίτη. Εγώ σου παραδέχω. Που πήρες να εξηγήσεις όμως. Και δεν παρεξηγήθηκες κιόλας, γιατί δεν. Εμείς δεν. Εσύ και μετά αυτοί μας είπαν ότι το καταλάβουμε και αυτοί μας είπαν ότι ναι, τελικά εμείς δεν. Δεν το καταλάβαμε, αλλά εντάξει. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, πες μα ένα όνομα που αρχίζει από ωμέγα, ο Μεγαλέξανδρος. Πολύ ωραία, βεβαίως, ξεκάθαρα και όμορφο. Έχεις ανέκδοτο? Ανέκδοτο έχεις? Ναι, λέμε ανέκδοτα σήμερα. Σκέψου λίγο, έστω και το δικό σου, το βρετανικό, το θα έχουμε, πολύ χειρότερο έχουμε ακούσει. Θα το κρατήσουμε για να μην φύγει, για να το πιάσει. Είναι τσουμπάς που μη είναι πέλκας. Τσουμπάς girlfriend, ο Ασλαμάς, τέτοια αγάπη από άνθρωπο για την Αγγλία,
Δεν έχω ξανασυναντήσει. Για τη Μεγάλη Βρετανία γενικά. Συγνώμη. Γενικά, ναι, βεβαίως. Βάζω και τα νησιά μέσα, δεν πολύ. Ουαλία, Σκοτία. Βεβαίως, μην ξεχάσουμε τους Ουαλούς. Norman Whiteside. Έτσι, παράδειγμα. Όχι. Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, Βόρεια Ιρλανδία, 16 χρονών και τα λοιπά. Ναι. Ρεκόρ, ο νεότερος παίκτης που σκόραρε σε τελική φάση. Δεν σκόραρε. Όχι. Συμμετείχε απλά. Που συμμετείχε. Πέρασε τον Πελέ κατά 43 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Οτιδήποτε αγγλικό και το αγαπά, το λατρεύει. Και το λατρεύει ανιδιοτελώς, δηλαδή, αν του πω, ας πούμε, το παράδειγμα, Πάολα ή Britney Spears, να της ανοίξει την πόρτα του κτλ. Αμερικάνα, βέβαια, είπες. Πες καμιά Βρετανιά. Η Britney Spears δεν είναι Αγγλίδα. Όχι, Αμερικάνα, τη λατρεύω την Britney. Άρα να πω την γυναίκα του Μπέκαμ. Βικτόρια. Εννοείται, Βικτόρια Μπέκαμ, εννοείται. Κάντο όπως η Βικτόρια, δεν είναι τυχαίο. Έρχονται, ακολουθούν μετά! Ακολουθούν με Παπαδόπουλα! Πάμε δύο γραμμές τελευταίες. Σήμερα okay. Κουκουρούκου, σουπίτσα, τελείως. Ναι! Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ξέχασα να σου δώσω τα τρία νούμερα από το τηλέφωνο. Αμάν! Δώστα, δώστα. Αντώνης είπαμε. Ναι, έτσι είπαμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπείτε 4, στην κλήρωση 496. Θα μπείτε στην κλήρωση μαζί με τους αυριανούς, γιατί μου δώσατε λίγη, είπατε πάρα πολλά ανέκδοτα δύο ώρες, αλλά δεν πήραμε. Άστα να πάνε καλά, περάσαν όμως. Αυτό χαιρόμαι. Αυτό θέλαμε σήμερα. Αυτό θέλαμε να φύγει το μυαλό. Να φύγει το μυαλό από τις στεναχώριες. Να φύγει το μυαλό. Πάμε τελευταία γραμμή. Φιλαράκι. Ρίχτο! Έλα, ο Κοζανίτη είμαι ο Σταύρακας. Κοζανίτη, τρεις φορές δεν έχει πάρει κανένας στις δύο μία δώρο. Άκουσε με για να δεις, για να καταλάβεις. Έλα. Α, το ανέκδοτο μου σε τι αντιστοιχεί. Ναι. Πόσα χρόνια θυμάσαι ερχόταν αυτή όταν ανέβαινα στο αεροπλάνο και το ρωτούσανε οι δημοσιογράφοι. Πάτε στην Τούμπα, τι θα κάνετε, και έλεγε ο Κόρσκι, είμαστε χαμένοι 3-0. Χαμένοι από το ξεκίνημα. Πόσα λοιπόν, χρόνια φίλε. Από εδώ και πέρα, επειδή βγαίνουν αυτοί και φωνάζουνε, ο Μιτσάρας, δεν θα είναι ο Μιτσάρας ο Παρίδης ο συγχωρεμένος, θα είναι κάποιος Μιτσάρας άλλος Μπέλγας, κάποιος Μιτσάρας αυτός, μπράβο, που θα τραβήξει ξέρεις. Ο Μιτσάρας ο Βιερίνια, ο Μιτσάρας ο Μάτος. Ξέρεις πόσες φορές θα τους λέει κατεμπέ. Λοιπόν, βαφτίζεσαι από σήμερα κανεμπέ. Κατά το καρεμπέ, βαφτίζεσαι από σήμερα ο κανεμπέ. Έτσι θα βγαίνεις, Κοζανίτη. Σε χαιρετώ. Αυτοί είναι Φιλιππινέζες, έτσι. Πώς είναι Φιλιππινέζες. Φιλιά, φιλιά. Οι άλλοι παλιοί είναι οι Μολδαβέζες. Που πήραν κάτι πρωταθλήματα πέρσι. Χάρτινα, χάρτινα είναι κλεμμένα. Να σε καλά, Κοζανίτη. Γεια σου, κανεμπέ. Γεια σου, κανεμπέ. Φιλιά, φιλιά. Τέλος, κάναμε και τα βαφτίσια. Όχι Κριστιαν Κανεμπέ, ο Κανεμπέ. Ο Κανεμπέ. Τέλος, φίλε, τρεις φορές δεν έχει πάρει κανένας την εκπομπή. Ποτέ, ούτε εγώ, κανένας. Φτάνουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Χαμός σήμερα. Χαίρομαι. Εύχομαι. Κάποια σημεία παγώσαμε τελείως. Εντάξει, οκ, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, γιατί είναι όλα προγραμμάτιστα. Εύχομαι να ακούσετε και ωραία πράγματα, να ακούσετε και ωραία ανεκδοτάκια. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Να υπενθυμίσω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα. Εκεί θα βρείτε φανταστικά κρεατικά. Δεν ξεχνάτε, Κλιμάρτ και ο Σες Κώστας, φοβερός στα κλιματιστικά Ντάκιν και όχι μόνο, 9-17-46, ενημερωθείτε, να έρχεται να σας βάλει το μαραφέτη σε εξαιρετικές τιμές και όχι μόνο Ντάκιν, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και βέβαια Τέντα Χόμ, 4-30-0-11, έρχεται το φοβερό, το παλιό, το παραδοσιακό δίδυμο Κάντο όπως η Βικτόρια με το δίδυμο με Παπαδόπουλα, Σλαμά, Σλαμά, Παπαδόπουλα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Πάρα πολύ καλή είστε στην τρίτη ώρα. Είστε εξαιρετικοί. Εγώ δεν την τρίτη, μπορεί να μην ακούσω δηλαδή τις δύο πρώτες, αλλά την τρίτη ώρα είμαι εκεί καθυλωμένος, φίλε. Καθυλωμένος. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye. Αύριο θα κάνουμε και την κλήρωση για το τρίμερο. Αύριο, φιλιά.